Θα μιλάμε Σταύρο χαμηλόφωνα σήμερα γιατί η αγάπη είναι συγκεντρωμένη. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Πού πας με εδώ, Σκορδέλα? Κοροϊδεύει από την ώρα που ήρθε εσύ ο Στέργιος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, και εσύ δεν έχεις πει κουβέντα παρακολουθώντας τένις. Γιατί να μιλήσω όταν παρακολουθώ τένις αυτό. Κάνε μας μια ανάλυση γιατί χάνει το καμάρι της χώρας. Γιατί ο Ναδάλ είναι στην καλύτερη κατάσταση μετά από τραυματισμό στο γόνατο. Είναι. Και επίσης ο Ναδάλ, αν κατακτήσει το Αυστραλιανό Open, φτάνει τα 18 Grand Slam και ο Φέντερερ έχει 20. Δηλαδή πλησιάζει το Φέντερερ. Κατάλαβες. Ξέρεις τι είναι τα Grand Slam. Ναι, ξέρεις τι είναι τα Grand Slam. Δεν ξέρω να σου εξηγήσω. Ποια είναι τα Grand Slam. Κορυφαία του Νόα. Πόσα είναι? 6. 4. Εντάξει, κοντά έπεσα. Ναι. Στέργιο, δεν θα πει κάτι εσύ? Εγώ έχω να πω να είστε σε ετοιμότητα μόλις τελειώσει το μάτς γιατί. Έχω πληροφορίες ότι όποιος δεν ανεβάσει post για τη τσιπάρει και του τσιπά στον ύπνο σου. Εγώ δεν είμαι καλά. Και σα αρχίζει με τη ρακέτα στο κεφάλι. Να πούμε ότι. Σε ετοιμότητα, παιδιά. Εμείς σαν εκπομπή δεν είμαστε με τσιπά, είμαστε με Ναδάλ. Γιατί? Γιατί είμαι εγώ. Απλά. Είμαι Ναδάλ εδώ και 10 χρόνια. Το έχω πει 26 φορές το πρωί. Με Ναδάλ είμαστε. Ο τσιπά είναι 20 χρονών, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Ο Ναδάλ είναι 32 πλέον. Σας θέλω σε ετοιμότητα, παιδιά. Μάλλον θα το χάσει ο Στεφάνος στο παιχνίδι. Σόπαρε, Στέργιο, 2-0 σε το Ναδάλ και 2-0 games. Δηλαδή. Να έχετε έτοιμα τα post με το που τελειώσει, τα ανεβάζουμε. Όχι, παιδιά, είμαστε με Ναδάλ. Να συλλέξουμε like. Όχι, είμαστε με Ναδάλ. Στεφανάρα, μας έκανες περήφανος, proud. Συγχαρητήρια, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Φτάνει όμως, είναι 20 χρονών. Θα κάνει το. Το 15-0 είναι τίποτα. Ναι, τίποτα δεν είναι. Για να κάνει επιστροφή πρέπει να πάει όλα τα set. Ποια είναι break? Σταύρο είναι 2-0 set. Δηλαδή, αν πάρει ο Ναδάλ αυτό το σετ, τελειώνει το match 3-0. 2-0 θα κάνουμε δύο break και το πάρουμε. Δεν είναι. Πρέπει να κάνει 25 break για να το πάει. Αν πάρω το ένα σετ, αλλάζει ψυχολογία. Το τένις είναι σαν το βόλεϊ. Είναι παιχνίδι ψυχολογία. Σετ, είναι 2-0 στα break τώρα. Και πάει να πάρει ο Ναδάλ και αυτό. Καλά, τώρα είναι 15-0 πίσω βέβαια. Τέλος πάντων. Ωραία. 15-15. Εντάξει. Ο Ναδάλ όντως πατάει καλύτερα στο κήπεδο. Στο κόρτ. Πατάει καλύτερα στο κόρτ. Μπράβο. Εντάξει. Και πες τον προφορά μας, κόρτ. Έχουν πάρει τα χουλιγκανάκια. Είναι ψηλά, ναι. Έχω μάθει ότι έχουν πάρει μπαράκια του τένις, έχουν βάλει ξηραφάκια μέσα και μόλις αρχίσει λίγο να. Να το πετάνε. Να τα πετάνε, ναι, κανονικά. Μπα. Από ότι επειδή πριν είχα και οίκο, πιο πολύ τον Ναδάλ υποστηρίζει. Κανένα σύνθημα για τον διαιτητή. Τώρα αυτή ήταν κρίσιμη. Δεν επιτρέπονται αυτά, ρε. Παίξε καλά και τα λοιπά. Στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο. Παιδιά, στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο αγώνα του Τσιτσιπά. Δεν άφησαν Έλληνε να πούνε μέσα. Δεν άφησαν πολλού Έλληνε να πούνε μέσα. Δεν άφησαν Έλληνε. Ναι, πολλού δεν άφησαν. Με πάρα χάρασετε. Η κερκίδα. Η κερκίδα. Αχ, Θεέ μου. Έλα, πάμε. Παιδιά, περνάμε εκπληκτικά αυτές τις μέρες, είναι η αλήθεια. Με αυτό τραγούδι. Με τους ειδικούς των τένις, του τένις. Να σου πω κάτι. Όχι. Όχι, θα πω. Να πούμε ότι είμαστε εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είμαστε εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα ασχοληθούμε με αυτά που γίνονται. Περνάμε όμως και κοινωνικά μηνύματα. Παίρνω το κοινωνικό σου μήνυμα. Λοιπόν. Δεν είναι κακό. Ότι είσαι με τον ξένο και όχι με τον Έλληνα. Προφανώς. Ναι. Και με κράζεται εμένα που υποστηρίζω όποια ομάδα παίζει ο Ολυμπιακός στο εξωτερικό. Όχι, άκου λίγο. Είναι άλλο αυτό. Προστήσω, αν, αυτό. Αν έπαιζε με τον Φέντερερ, θα ήμουν με τον Τζιμπά γιατί τον Φέντερερ τον αντιπαθώ. Είναι κορυφαίο στον όλο τον χρόνο, αλλά τον αντιπαθώ. Ωραία. Αλλά με τον Ναδάλ είμαι. Όταν θυμάμαι να βλέπω τένις, ήμουν με τον Ναδάλ. Σταύρο, αυτό που λέει αγάπη, πιστεύει τώρα. 50 που μας ακούνε λένε, τι λένε τώρα. Καλά, μην κλείσετε το ραδιόφωνο. Πάω 24, είμαστε θα μιλήσουμε. Τελειώσαμε με το τένις. Τι ω, εντάξει, σιγά. Λόμπα, λαμπίσε, Βαρτανάκη. Λόμπα, λόμπα. Θύμισε το γκολ του Πέλκα με την Μπρόντμπι. Ναι. Ίδιο ήταν. Κάντε τη σύνδεση λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τι λόμπα. Έλα, έχουμε εξελίξει και στον Πάοκ όμως. Ελκαντουρί. Στον Πάοκ. Και πότε δεν έχουμε εξελίξει. Στον Πάοκ πάντα έχουμε εξελίξει. Ελκαντουρί. Οι παίκτες που θέλει να κρατήσει φεύγουν και αυτοί που θέλει να διώξει μένουν. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ναι. Έχουμε Ενρίκε. Εξέλιξη. Τι έχει το Παουξάκι. Ο Ενρίκε λέει ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, ναι. Τι γίνεται, ρε Σταύρο. Τι τένις. Σε καθήλωσε να πες τώρα. Πες. Champions είπε να 3-0 ο Ναδάλ game, έτσι. Και άλλο break έκανε. Δεν έκανε break, αυτός είχε σερβίς. Εντάξει, ρε. Για να γίνει 3-0 δεν έκανε. Μήπως να κλείσουμε την τηλεόραση να συγκεντρωθούμε στα δικά μας. Συγκεντρωμένοι είμαστε, φίλε, ο κόσμος ενδιαφέρεται για το Τσιτσιπά. Και για τον Ναδάλ. Μας πήρε η Ούτσας Βάρνα, παιδιά. Κρίμα, σας τα έλεγα εγώ. Μήπως είναι Αφρικανός Ναουσέως, καλυτσιώτης Αφρικανός, έτσι πας, να το γυρίσουμε λίγο. Να δείξεις και ταυτότητα. Ο οποίος Ναουσέως Αφρικανός, στον ντου, ήταν εκπληκτικός, έμαθα.
πήρε τις θέσεις και τους πετούσε δεξιά. Δηλαδή ήταν ότι άνθρωπος που συμμετείχε σε αυτά. Δεν είχε πολύ αντίσταση. Δεν είχε πολύ αντίσταση, αλλά δεν είχε και εύκολη διαχείριση. Δηλαδή ήταν σε θέση άμυνας η αστυνομία, αλλά παναχαϊκή. Ναι, ήταν λίγο περίμενο. Δεν βγήκαν μπροστά. Δεν βγήκαν μπροστά. Αν βγήκαν μπροστά. Ναι, δεν ξέρεις όμως, δεν τον είδα και ο πολύ. Ο Αφρικανός θα κοιτάτανε Bolt κανονικός. Δεν ξέρω. Είδα δύο-τρεις να πετάνε. Σύνταγμα Ομόνοια σε 7,2 θα το έκανε αν αντεπίδεση. Μετά από αυτό το κάγκελο που πήδηξε στο ΟΑΚΑ στη συναυλία των Guns N' Roses για να γλιτώσω το στρίμωγμα. Ναι. Ναι, φαντάσουμε ότι είναι λιγότερο. νομίζω ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν έχει όρια. Μιλάει στα δύσκολα. Ναι, δεν έχει όρια. Ναι. Πήδηξε ένα κάγκελο το οποίο ήταν. Τι να πω τώρα, το σκαρφάλωσα και βρέθηκα από την άλλη και το έπαιζε και έξυπνος από την άλλη. Άντε ρε, λάτε ρε και τέτοια, τα κλασικά αυτά. Σαν τις τούμπας το κάγκελο, ας πούμε, που είναι ποιες η πιο... Ποιες τούμπας, ήταν παιδικό. Πόσο με ψηλόρεση. Για 4 μέτρα κάγκελο. Έχω μια... Χρακ, έχω... βρέθηκα από την άλλη. Έχω μια εμπειρία, αλλά δεν τη μοιάζω μαζί σας στον αέρα. Τι σκαρφάλωσα. Σκάλα. Δεν σου λέω. Μια ανέκδοτη ιστορία. Από μικρός έχω το συνήθειο να περιμένω στη μέση του δρόμου για να περάσω. Δηλαδή πηγαίνω μέχρι τη μέση, το κάνω και τώρα, Τσιμισκή, Εγνατία, πάω μέχρι τη μέση. Το χαίρεται κιόλας. Και περιμένω να περάσω. Πολύ καλή συνήθεια. Περιφερειακό δούλεψε. Και στα 15-16 κάπου στις Σέρρες εκεί, πάλι μου στη μέση του δρόμου. Καλά στις Σέρρες. Βλέπω ένα λεωφορείο έρχεται, αλλά το υπολόγισα ότι θα περάσει δίπλα. Ναι, αλλά το λεωφορείο πιάνει τα 3 τέταρτα του δρόμου. Δεν υπήρχε μέση. Οπότε στα 3 μέτρα που το βλέπω, επιτόπιο άλμα, φίλε, είναι αυτό που λες ψυχή. Στα δύσκολα. Φοβερό. Μάλιστα. Φοβερό και αυτό. Τέλος πάντων. Τι ωραία πράγματα. Συμβαίνουν αυτά. Η συναυλία αυτή ήταν με τα γιαουρτάκια. Φράουλα. Μίλκο φράουλα. Μίλκο φράουλα. Γι' αυτό είχαν τρελαθεί, δεν θέλανε να μας σκοτώσουν, ρε. Ένα στο μίλανε. Ξέρεις τη γνωθιά σου. Αγάπη, αγάπη μπορείς να βγεις. Πας για 5 λεπτά υποβολή. Τουλάχιστον 5 λεπτά. Ναι. Και βλέπουμε. Είναι πόντος, ρε παιδιά. Δεν είναι πόντος, από πλάγια πήγε. Από δεν λέω γι' αυτό τώρα, ρε. Ήταν στα εξτρέμ έχουμε θέμα. Στα εξτρέμ. Είσαι με ΠΑΟΚ. Και τένις παράλληλα. Πες μου ένα ΠΑΟΚ σε τενίστα. Παρακάτω. Δεν υπάρχει. Είσαι οπα, δεν το κατάλαβα. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ σε τενίστας. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει ένας ΠΑΟΚ σε τενίστας. Εντάξει, οκ. Έχουμε θέμα σπίτι, Σταύρο. Σήμερα. Φίλε, στα πλάγια. Οι πλάγοι δεν δουλεύουν καλά. Το backyard δεν είναι αυτό που. Το backhand. Ποιο backyard. Το backhand. Είναι πίσω αυλή, ρε. Πού να τα ξέρει αυτά, αγάπη. Το backyard. Ωραία. Θα σου ακούσουν 10 ταινίε και να αυτοκτονήσουν. Πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να πα. Όχι. Αλλά οκ, όχι. Είμαι σίγουρο σε κάποιο καφέ τη πόλη που υπάρχουν άτομα που λένε. Ότι το ξέρουν, δεν ακολούθησε καλή στρατηγική, ναι, είναι πιεσμένος, δεν χρειάζεται. Σίγουρα υπάρχουν 5 βγήκε ξερόλες που λένε. Κοίτα, Στέργιο, για να έλα μωρέ, κέρδισε τον παππού το Φέντερ τώρα και έγινε το για καράτε. Να μαθαίνεις τώρα. Αυτό είναι ράλι τώρα που έγινε, κατάλαβες. Έγινε ράλι, αλλά. Το ράλι είναι όταν γίνονται πολλές αλλαγές. Είναι το εύκολο χτύπημα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εύκολο πήγε να το κάνει λόμπα στο φίλο. Για να χτυπήσει την ευθεία και δεν πέρασε το σέρβι. Ποια ευθεία, δεν πήγε να το κάνει δυνατά, το κάνει με φάλτσο, κοίτα. Γυρνάει τη ρακέτα. Όπως ο Ναδάλ, έτσι και αυτός, αλλά δεν. Δεν μπορεί. Βρε μπορεί, αλλά ο άλλος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, εντάξει. Άρα δεν μπορεί. Και ο Τσιπάς έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, έχει κάνει, εσύ. Δεν μπορεί. Τι άλλο να κάνει. Ο Ναδάλ είναι... Έχει να φάει πινελί και ο Τσιπάς. Γιατί. Χαρά τώρα. Ο Ναδάλ, όντως η φόρμα παίζει τεράστιο ρόλο στο τένις. Εννοείται. Εκείνος ο Μάρεϊ υπάρχει ή πέθανε. Ο Μάρεϊ ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες ότι αποσύρεται γιατί έχει θέμα στο γοφό, νομίζω. Και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Κρίμα. Και θέλει, κάνει αγώνα δρόμου για να παίξει στο Wimbledon και να τελειώσει εκεί. Να είναι ο Del Potro είναι αγαπημένο. Δεν ψάχνουμε Del Potro. Juan Martin Del Potro. Αργεντίνος. Καλώς. Ψηλός. Ψήνεσαι για τεχνικό διευθυντή στον πάγο τον Μάρεϊ. Ο Μάρε είναι παγοκολόνα από τις λίγες. Δεν είχαμε παγοκολόνες. Καλά, ναι, εντάξει. Και δεν είχαμε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. Ναι. Τουλάχιστον με τον Μάρε θα έχουμε διεθνής εκπροσώπηση. Το ξέρουν οι πάντες. Εντάξει, τελειώνει βασικά τώρα. 4-0 στα game είναι ο Ναδάλ, αλλά 2 έμειναν. Για να το πάρει 3-0 και τέλος. Αυτά. Να πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Τι λέτε.
Έχουμε χρόνο, αγάπη. Μη βιάζεσαι. Εντάξει, Στέργιο. Έχουμε και θέματα. Σταύρο, ποιο μάτς κυπέλλου είδες χθες, ποιο απόλαυσες? Αν είδες. Κανένα. Είχε μπάσκετ χθες. Μπασκετάρα. Μπάσκετ. 50 στην Όπαβα. Που δεν έχω καταλάβει αν λέγεται Όπαβα ή Οπάβα. Εγώ Όπαβα λέω. Ρεκόρ διοργάνωσης. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Έκανε ρεκόρ στο BCL. 50 πόντους. Ποια ομάδα έχουμε κερδίσει 50 πόντους. 50 πόντους. Σε ημιτελικό διοργάνωση. Ζαλγκυρίς. Ναι. Ναι. Με το μπάνε του νοσοκομείου στο γήπεδο. Αυτό δεν είναι. Εγώ ξέρω ότι το προηγούμενο ρεκόρ στο BCL το είχε η Ναντέρ μαζί με την Γκραν Κανάρια. Νομίζω με 46, αν θυμάμαι καλά. Και ο ΠΑΟΚ έκανε το μεγαλύτερο ρεκόρ. Με 50 πόντους. Θυμάσαι, Σταύρο, τι αγωνία φάγαμε όλη τη βδομάδα. Αν θα παίξει ο Μπάνε, δεν θα παίξει και είναι στο νοσοκομείο και το πόδι του και ένεση και ναι, και ξαφνικά τον βλέπει στο παρκέ. Μπάνε είχε, τι. Ναι. Μπήκε μέσα δύο τρίποτα. Το συγκεκριμένο μάτς το θεωρεί ο Πρέλεβιτς το πιο σημαντικό της καριέρας του. Καλά, δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Πλησιάζει και το πρώτο διάλειμμα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την υπόθεση Κατουρί. Έχουμε και το παρασκήνιο του τι έγινε χθες και φτάσαμε σε αυτήν την ιστορία. Παρά τα όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου, ο οποίος άφησε ένα παραθυράκι κολομπαρέ. Ναι, ότι άμα δεν είναι το μυαλό του εδώ. Που είναι. Αν το μυαλό του δεν είναι αυτό που πρέπει κτλ. Δεν έχει νόημα. Δεν ήταν σε άγνοια του Λουτσέσκου αυτό που έγινε χθες. Συμμετείχε και ο ίδιος. Μάλιστα, συμμετείχε αρκετά και ο ίδιος. Για να μην αδικούμε και τους άλλους. Θα πούμε στη συνέχεια τι ακριβώς συνέβη. Έχει πολλές αναγνώσεις το θέμα, νομίζω. Το Ελκαντούρι. Δηλαδή, μπορεί να το πιάσει από πολλές οπτικές. Και να το αναπτύξεις. Εγώ έχω μια βασική αρχή στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δεν αλλάζεις την ομάδα το Γενάρη. Απ' την άλλη, έχω και μια άλλη βασική αρχή. Όταν κάποιος δεν θέλει, σημαίνει δεν μπορεί. Γι' αυτό σου λέω, έχει πολλές αναγνώσεις. Γιατί φτάσαμε όμως στο δεν θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, το θέμα είναι αυτό. Είναι ποδοσφαιρικό. Είναι το κλίμα του κλαμπ πλέον που δεν δένει τα στελέχη. Αυτό να πιάσουμε. Γιατί τα όλα είναι... Εγώ λοιπόν έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα τόσα χρόνια. Δεν θα αρέσουν σε πολλούς. Είναι η αλήθεια. Είναι μια μετάβαση, ζούμε μια μετάβαση την τελευταία πενταετία, εξαετία της λαϊκής ομάδας στην επαγγελματική παύλα πλούσια ομάδα. Και αυτό έχει κινδύνους μέσα του. Περιέχει αρκετούς κινδύνους μέσα του. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Γιατί κακά τα ψήματα για μένα, παραδείγματος χάρη, δεν είναι σωστό να φύγει ο Κατουρί. Που έχει πάρθει απόφαση, εντάξει. Από την άλλη, αυτοί που αποφασίζουν είδαν και τα μούτρα του, είδαν και τα νούμερα, είδαν και τέλος πάντων, το τι δίνει και τι δεν δίνει και πήραν αυτήν την απόφαση. Στο ερώτημα που έθεσες ότι αυτοί που πρέπει να μείνουν φεύγουν και αυτοί που πρέπει να φύγουν μένουν, νομίζω ότι είναι πιο βαθύ από όσο φαίνεται. Ναι. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Σε πρώτη φάση θα πούμε ότι το Έτζεζε Καζίνο είναι εδώ. Να ο Τάκης Ζαχαράτος συνεχίζει και το Φλεβάρι. Μια εκπληκτική παράσταση που είχαμε την ευκαιρία να δούμε. Πραγματικά ξαναπήγαινες. Ναι, άνετα, εύκολα. Νομίζω. Να το διοργανώσουμε μέσα Φλεβάρι έτσι πάλι. Στην τελευταία θα πάμε. Τελευταία θα γίνει πανικός, φίλε. Τελευταία μπορεί να είναι και Απρίλιο, έτσι όπως πάει. Να πάρει καμιά 5-6 παρατάσεις ακόμα. Δεν είναι απίθανο, άμα δεν έχει κάτι κλεισμένο. Ναι, 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 ναι. Ζίγκα το θέατρο Βεργίνα. Πριν συνεχίσει, να σου πω ότι τα σημερινά εισιτήρια τείνουν να εξαντληθούν. Βλέπω sold out Παρασκευή, Σάββατο, αλλά κάντε μια προσπάθεια γιατί πάντα υπάρχουν ακυρώσεις. Είναι πιο μουλοχτή και πιο ωραία μέρα. Εμείς που πήγαμε Πέμπτη. Ναι, ήταν πέμπτη. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι ήμασταν και γεμάτο ήταν και δεν μπλοκαριστήκαμε κάπου. 9 παρατέταρτο σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο 10 παρατέταρτο, Κυριακή 9 παρατέταρτο και οι παραστάσεις είναι μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, συγγνώμη, ημέρα Σάββατο. Ticketservice.gr, καταστήματα public και στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Πάρτε εγκαίρως και για να κλείσετε θέση, βασικό, αλλά και για να κλείσετε εκεί που θα σας αρέσει περισσότερο. Μπροστά, στα πλάγια, στον άξονα. Εκεί που ήμασταν ήταν ωραία, φίλε. Εντάξει, γιατί καλύτερη θέση ήταν. Μας φρόντισε το Έτζεζε Καζίνο. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Σου έδωσε και το χέρι ο Τάκης Ζαχαράτος, να πούμε. Μου το κατέβηκε. Ναι.
και προχώρησε σε συνομιλία με την μνηστή μου. Η οποία απαντούσε πολύ άνετα, έτσι. Η οποία, ναι. Εκπαίδευση. Κανονικά, απαντούσε εκεί. Κάτι μετά τα πρώτα 5 δεύτερα που ευνηδιάστηκε. Ήταν πάρα, πάρα πολύ καλή. Το συνέχισε και όλες, δηλαδή. Του έδωσε και τροφή, το συνέχισε και αυτός. Εγώ... Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Μπράβο. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε, μαζί μας είναι και ένα δωμό. Και ένα δωμό. Φυσικά, ένα δωμό. Η οποία είναι στην Καλαμαριά. Στοίχημαν, θα επενδύσουμε στη Super League. Να αποθεώσω στοίχημαν, γιατί είχα θέμα 2 μέρες και μου το έλυσαν κατευθείαν με το live chat, μου απάντησαν κατευθείαν σε δευτερόλεπτα και λύθηκε κατευθείαν. Τα λέμε, αγαπή, 24 ώρες υποστήριξη σε mail και μη mail. Live chat, email. Εγώ όταν δεν μου απαντάει καμία στο Facebook, γράφω εκεί. Καλημέρα, τι κάνεις. Τι λέει στο κοινό, απαντήσω, εντάξει. Όχι, να άμεση απάντηση. Εγώ με το που έστειλα, μου απάντησαν κατευθείαν και με βοήθησαν, λύθηκε το θέμα κατευθείαν. Καλημέρα, τι κάνεις. Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν τον ξέρω ποιος είναι απέναντί μου. Τι θα πω, γεια σου, τι κάνεις. Δεν ξέρω ποιος είναι απέναντί. Τραγιάρα Ρανία. Πώς ξεκινάει το γιατάκα της. Δεν θυμάμαι γιατί είναι ένα κατεβατό εκείνο. Κάτι είναι. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, όταν θα ασχοληθώ με τα επίγεια θα σας μεταφέρω. Και σήμερα κύπελο Ελλάδος έχει και ημιτελικό League Cup, Chelsea Tottenham. Έχει γενικότερα παιχνίδια και σήμερα. Η Chelsea, η οποία ανακοίνωσε τον Higuaín. Ναι, ναι, σώθηκε. Έναν στο πιο αθλητικό πρωτάθλημα της, του κόσμου πήγε. Εντάξει, προφανώς ξέρει φίλοι. Η πιο top μπουχέ σα έντρεφόρ του κόσμου. Ποιο το που χέρισες εμένα. Είναι στην κατηγορία όμως. Kim Kardashian. Τον θυμάσαι τον Μάρκο Μιλίσεβιτς του Απόλλωνα Πάτρας. Ναι. Με την κοιλιά μέχρι εδώ, αλλά φίλε έβαζε 30 πόντους. Δεν μου θυμάμαι την κοιλιά του Μιλίσεβιτς, αλλά τις τρίχες του Μιλίσεβιτς. Ο οποίος πρέπει να, άμα κουρευόταν, να έκανε 4 pullover. Τον έλεγε και άμπαλο που πετούσε την μπάλα, θυμάσαι. Ναι, αλλά έβαζε 30 πόντους, φίλε. 35. Ναι. Τι κάνουμε, 0-5. Τελειώνει βασικά. Αυτό τι γίνεται, έχει handicap να παίξουμε. Δες το ρε Σταύρο που είσαι και handicap, τρομάρα σου. Έλα ρε, γιατί μην το κοιτάτε, πότε κοιτάτε, χάνει ο Ναδάλ τον πόντο. Πέρα, πράγμα. Παιδιά, να είστε έτοιμοι στα Facebook. Είναι έτοιμο να τελειώσει. Πώς περηφάνειας, εντάξει. Και όποιος δεν κάνει, είπαμε, έχετε στον ύπνο Στέφανος και με τη ρακέτα σου κουμπάρα το κεφάλι. Έχω έτοιμη φωτογραφία Ναδάλ, τώρα μόλις τελειώσει. Εγώ δεν θα κάνω. Κανόνισε να φάω κανένα πινελίκι από κανένα ξέμπαρκο. Σα έχει κάνει κόλκα σαν τα μούτρα του. Υποστηρίζετε το ξανθέλι. Σου λέω, υποστηρίζω να δάλω τόσα χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση να αλλάξω. Ο κόλκα δεν έχει καμία σχέση με το πώ αυτό. Ναι, ο Σταύρο δεν έχει καμία σχέση. Αυτό το γράψω κιόλα που κάνω. Εντάξει, πιέζει. Πολλά δάλει. Λοιπόν, πολλά στοιχήματα, ειδικά. Εύκολα. Από τη στοίχημα. Ένα 40 και φοβήθηκα το βάλω. Το να δάλω. Τι φοβήθηκε, ρε, όλο είναι στην κορυφαία φόρμα του αιώνα. Εντάξει. Δεν ήξερα τι κατάσταση είναι και ξέρει τι μου τη πάει στον Ναδάλ. Όχι. Γιατί δεν μπορεί να τη πάει τίποτα. Κάθε φορά που χτυπάει την μπάλα κάνει. Δεν μου φάνη. Βγάζει πάθος ρε Σταύρο. Άντε, πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Η οποία είναι στην Καλαμαριά. Εθνική Αντίσταση 171 στον πρώτο όροφο. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο γραφείο τη Αναδομό 23 1241 508. Για να κανονίσετε ένα ραντεβού και να βρεθείτε εκεί με τους ανθρώπους για να σας τα κάνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να ενημερώσουμε το Ιρέντιο που μας έστειλε ενημέρωση ότι δεν υπάρχει θρίαμβος στη Τσιπά και ότι δεν κέρδισε τον Ναδάλ. Αλήτες. Βγήκε άσος και over. Θέλω να μας φάνε τη νίκη. Δεν θα τα καταφέρετε όμως. Μόνο εδώ πρώτη, εδώ να ξέρετε, 3-0 Ναδάλ. Αποκλειστικό. Ήδη βλέπω στον τοίχο μου τα πρώτα post για την περηφάνεια. Και ψυχολογική ανάταση και εθνική. Πέρα από την πλάκα, εντάξει, μπράβο στον Στέφανο. Εννοείται πως ανέβασα. Καλοφάγωτα τα λεφτά. Συγγνώμη, παιδιά, ξεκινάει η σημαίλα 4. Ναι, γιατί θα με πρίξουν τώρα όλοι. Αλλά είμαι κορυφαίος. Είναι. Όταν εγώ ανέβασα story να δάλω από κάτι μικρά τουρνουά. Θύμισε μου να πατήσω ένα like, και αγάπη. Μαγιόρκα. Θύμισε μου να πατήσω ένα like στο πόσο. Δεν είναι post, είναι story στο Instagram. Α, είναι story στο Instagram. Ξεκινάμε. Πάμε. Πιάσαμε το θέμα Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί, ξέρω εγώ, πάτησε σε δύο πράγματα για να ζητήσει να φύγει. Πρώτον, το ότι ο ρόλος του είναι περιορισμένος και δεύτερον, ότι η Πάρμα που έχει κάνει την πρόταση είναι μια ομάδα η οποία απέχει, ξέρω εγώ, 60-70 χιλιόμετρα από την οικία του και την οικογένειά του. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά σαν Σταύρος στα 28 μου δεν θα το αναζητούσε ιδιαίτερα. Ναι. Θα ήθελα δηλαδή να είμαι μέχρι 35-36 και μετά το παίξω λίγο οικογενειάρχης. Ναι. Ωραία. Φλόρε. Ξεκινάμε από τα βασικά, δηλαδή. Ναι. Που δείχνει τέλος πάντων. Καταρχήν,
Γιατί δεν μένει η οικογένειά του μαζί στη Θεσσαλονίκη. Δεν με απασχολεί αυτό. Με ενδιαφέρει. Ωραία. Γιατί τον πιάνει η τρέλα να γυρίσει στην οικογένειά του. Δηλαδή, άσχημα περνάει εδώ. Άσχημη πόλη είναι. Δεν έχει μαγειρευτό. Δεν μπορεί να κάνει μπάμιες. Τι στο διάολο δεν μπορεί να κάνει. Να του βάλουμε ένα εστιατόριο, να του κάνει. Και αν έχουμε εστιατόρια. Και αν έχουμε και εστιατόρια. Καλά κιόλας. Εντάξει. Ξεπερνάμε το σοκ λοιπόν τη πρώτη επιχειρηματολογία του Καντουρί. Και πάμε στη συνέχεια. Στα σοβαρά. Αυτό το παιδί είναι εδώ 1,5 χρόνο. Είναι από τα μούτρα του σαφές ότι δεν δέθηκε με το κλαμπ. Όχι ότι εκτέθηκε αγωνιστικά. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ποτέ αδιάφορος. Εντάξει. Δεν δέθηκε με το κλαμπ. Ναι. Δεν είναι ο πρώτος που δεν δένεται με το κλαμπ. Και ούτε ο τελευταίος πιθανότατα. Και δεν δένεται με το κλαμπ, φάνηκε και το Πρίγιοβιτς. Από πέρσι το καλοκαίρι δεν θα φύγει. Το είπε ο μάνατζερ του. Ναι. Δηλαδή από μια πόλη που, και μια χώρα που τον έχουν Θεό, θέλει να φύγει, γιατί το μόνο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι οικονόμα. Σίγουρα στον επαγγελματία αθλητή η οικονόμα είναι σημαντική, αλλά περνάει σε λίγο πιο μικρό ρόλο όταν δένεσαι συναισθηματικά με κάτι. Ναι. Δεν έχουμε λοιπόν, αν εξαιρέσουμε τους γηγενείς, που και αυτοί απομακρύνονται συναισθηματικά, αυτή είναι η αλήθεια. Από μικρή ηλικία. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει λοιπόν μία αδυναμία του ΠΑΟΚ να καλύψει συναισθηματικά τα στελέχη του. Θα μου πεις τι είναι ο ΠΑΟΚ γκόμενα, πληρώνει και θέλει να παίζει μπάλα. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για ποδοσφαιρική εταιρεία που έχει ένα μόνιμο πελατειακό κοινό, δεν είναι μία εταιρεία η οποία είναι, ξέρω εγώ, πουλάω κινητά, θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να συνδέονται τα στελέχη με το ύφος και το ήθος του κλαμπ. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μικρότερες ομάδες, αυτή η σύνδεση, π.χ. Πανιόνιος. Σε μικρότερες ομάδες, λοιπόν, αυτή η σύνδεση κρατάει όρθιες στις ομάδες. Δεν λέω ότι αυτό είναι, μπορεί να γίνει 100%, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει σε έναν βαθμό. Δηλαδή τώρα το Βαρέρα το πήρε ο ΠΑΟΚ με 180.000 συμβόλαιο από τη Στεάουα, τα έκανε 500 και τώρα έτσι ζητάει 1,5 και είναι κατέβατα. Ξέρει ότι δεν θα πάρει 1,5. Αν είχε μια σύνδεση πιο έντονα συναισθηματική, θα έβαζε λίγο νερό στο κρασί του, θα κατέβαινε λίγο πιο κάτω και θα καθόταν στο τραπέζι. Δεν κατηγορώ τον παίκτη για τις απαιτήσεις. Αυτές είναι οι απαιτήσεις. Το έχουμε ξαναπεί, ναι. Ναι, αλλά η σχέση στελεχών και κλαμπ κινείται γύρω από το χρήμα. Δεν υπάρχει συνέστημα. Που δεν είναι παράλογο, αλλά θα έπρεπε να είναι αλλιώς. Εδώ λοιπόν ο Καντουρί, αφού έχει μιλήσει με τον Λουτσέσκου μια φορά, του έχει πει ο Λουτσέσκου, αδερφέ, έχει πάρει κάποια πράγματα στην καρδιά σου και το έχω πάρει χαμπάρι. Κάτσε το πάρτο και μετά πηγαίνει όπου θέλεις. Δεν θα βρεις ομάδα το καλοκαίρι. Ναι, ήδη ομάδες θα είναι. Η Κάλιαρη, η Πάρμα. Πάλι θα είναι. Όλο ή ναι, έχει καλό όνομα εκεί. Ήταν και Σταντάρ. Είχε προτάσεις. Στα λεφτά του ΠΑΟΚ. Είναι καλός παίκτης. Οι κακοί παίκτες δεν έχουν προτάσεις. Οι καλοί έχουν. Ωραία. Και δεν κάθεται. Χθες. Τρεις μήνες ακόμα. Ναι, σε κουβέντα που είχε με τον Λουτσέσκου. Τα μούτρα του ήταν κάτω. Και ο Λουτσέσκου λέει, τηρώντας αυτό που είπε στο τέλος, ότι αν ο παίκτης δεν θέλει. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Και ο παίκτης δεν θέλει γιατί δεν έχει συνδεθεί μαζί σου, φίλε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ωραία. Προτιμά να πάει στην οικογένειά του κοντά, σε μια ομάδα που μάχεται για να γλιτώσει τον υποβιβασμό, που έχει μια ιστορία παλιά, αλλά τελευταία 20 χρόνια τόσο δεν υπάρχει στο χάρτη. Προτιμάει να πάει εκεί. Ο Λουτσέσκου ήξερε χθες την εξέλιξη. Αυτός ενημέρωσε τον Μπράγκο ότι δεν το σώζουμε με αυτόν και κινήθηκαν οι διαδικασίες. Ποδοσφαιρικά για τον ΠΑΟΚ είναι απώλεια. Όποιος λέει το αντίθετο, νομίζω ότι υπερβάλλει. Μπορεί να μην έπαιξε ποτέ τα λεφτά που πήρε, αλλά το ότι δεν έπαιξε τον 1 εκατομμύριο δεν σημαίνει ότι δεν έπαιξε τα 500.000. Ναι. Εντάξει. Αλλά
ο ΠΑΟΚ θα είναι μείον 500 χιλιάρικα αγωνιστική αξία στο ρόστερ του. Αυτή είναι η στιγμή πραγματικότητα. Τι έδωσε ο Κατουρίς στον ΠΑΟΚ? Πέσει τίποτα. Μηδέν. Mm-hmm. Μετά τον τραυματισμό του δεν επανήλθε ποτέ. Πριν τον τραυματισμό του δεν κούμπωσε ποτέ. Το ότι και φέτος στη Νέα Σμύρνη έδωσε ένα καλό ξεκίνημα τις πρώτες 7 αγωνιστικές. Μετά από καλή προετοιμασία. Ναι, με τον γκολ της Νέας Σμύρνης. Είχε και ένα γκολ στη Βασιλεία, νομίζω. Ναι, σωστά. Ναι. Ναι, αλλά όχι με ιδιαίτερη σημασία. Το γκολ της Νέας Σμύρνης ήταν νίκη. Η ασίστ στην Κρήτη στον γκολ της ισοφάρισης του Μπίστερ Βασιλεία. Δύσκολο momentum για τον Πάο. Σωστά, σωστά, ναι, ναι. Η ασίστ του Κλέαντ Βικελίδη. Η ασίστ του Κλέαντ Βικελίδη. Ξεχνάμε κάτι, δεν νομίζω. Από εκεί και πέρα ο ρόλος του ήταν να φέρει μια ισορροπία σε κάποια παιχνίδια που ξεκίνησε, να έρθει η ηρεμία από τον πάγκο, όπως π.χ. στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης, και να έχει βάθος η ομάδα σε παιχνίδια όπως με τον Πανιόνιο, όπως με την Παναχαϊκή, που είχε ρόλο βασικού. Κάτι χάνει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά, κάτι κερδίζει οικονομικά. Το ερωτηματικό βέβαια είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει αντικατάσταση κατουρία από την Ενρίκε. Εντάξει, είναι ναι, σαν να αντικαθιστώ. Ναι, είναι άλλη πάντα. Σαν να αντικαθιστώ, ξέρω εγώ, πια την. Εντάξει, καταλαβαίνουμε στα βέβαια. Αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα για να καταλάβουμε. Σαν να αντικαθιστώ την αναβίση με την Εφηθόδη. Ωραία. Ναι. Γεγονός. Αυτή είναι η αλήθεια. Το... Και αυτό γιατί. Γιατί ο Ερίκε ξέρουμε καλά ότι τον καυτό Φλεβάρι δεν θα είναι διαθέσιμο. Το είπε και ξεκάθαρα και ο Λουτσέσκου. Ναι, καλά και ο Λουτσέσκου είπε ξεκάθαρα. Αλλά... Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θα είναι χρήσιμος στον ΠΑΟΚ ο Ερίκε. Δεν θα είναι ενεργός τον Φλεβάρι που παίζεται το πρωτάθλημα. Mm. Άρα ό,τι και να λέμε είναι μια αστειότητα για ένα παιδί το οποίο ήρθε και έφυγε δύο φορές και δεν μπόρεσε να μείνει με διαφορετικούς προπονητές. Ναι. Εντάξει. Μην είμαστε λοιπόν... αντιλαμβάνομαι τον κόσμο που κουστάει τον Ερίκη γιατί δίνει μια σπίθα. Γιατί έτσι τον έχει στο μυαλό του, ναι. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και τους προπονητές γιατί δεν αισθάνονται βολικά έχοντας τον Ερίκη στην ενδεκάδα τους. Και δεν λένε, ας πούμε, ότι έχω μια σταθερά ή ξέρω ότι θα μπει και θα μου δώσει το χύψη. Ούτε στην Αστάνα δεν ήταν σταθερή. Ναι, ακριβώς. Το λέγαμε κιόλας, ότι έπαιζε κυρίως στην Ευρώπη, ας πούμε. Ναι. Αυτά λοιπόν με τον Κατουρί. Εγώ λοιπόν το βαθύτερο νόημα που βγάζω την όλη ιστορία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει μια πιο ζεστή σύνδεση. Και πιο, ναι, σύνδεση με τα στελέχη του. Ναι. Να τα μπολιάζει καλύτερα στο κλαμπ. Να τους δίνει να καταλαβαίνουν. Δηλαδή καθόμουν τώρα και εξηγούσε στον ΑΚΠΟΜ στο αεροδρόμιο μετά την Τρίπολη. Ναι. Ωραία. Τι σημασία έχει για τον ΠΑΟΚ η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Έπρεπε να φτάσεις εσύ σε αυτή την κατάσταση τώρα για να το περάσεις αυτό. Με αυτόν τον τρόπο. Και αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει λίγο να το γυρίσει αυτό και να έχει αυτή τη σύνδεση με τους παίκτες, σε τέτοιες περιπτώσεις θα τους έχει και πιο εύκολα υπέρ του. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να γίνεται τόση κουβέντα και στο τέλος να φεύγουν κιόλας. Πράγμα που συμβαίνει, ας πούμε, σε άλλες ομάδες, εξωτερικό κυρίως. Που υπάρχει μια σύνδεση, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι αυτήν την κρύα σχέση. Κρύα σχέση μεταξύ κλαμπ και παικτών. Ναι. Όταν αντιμετωπίσαμε τη Σάλκη. Ναι. Τους έβλεπες, μπαίναν για προπόνηση και ήταν πάμε στη δουλειά. Επαγγελματίες, ας πούμε, ξεκάθαρα. Ναι. Δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δεν σε βοηθάει, νομίζω ότι ειδικά σε μεσογειακά κλαμπ, γιατί η Γερμανία είναι και τέτοια η φάρα τους, ναι, πρέπει να το έχεις αυτό το στοιχείο. Ναι. Να παίζεις μου παίξει για το κλαμπ, να θεωρεί ότι είναι κομμάτι ενεργό και όχι μόνο, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο. Να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να παίζει για αυτό το κλαμπ. Ναι. Και για τον ΠΑΟΚ πιστεύω θα έπρεπε να είναι εύκολο να το κάνει αυτό. Θα έπρεπε. Δεν το κάνει. Αλλά θα έπρεπε να είναι εύκολο. Γι' αυτό και ο κόσμος αγάπησε σε μεγάλο βαθμό εκείνη την ομάδα του Σάντος τη διετία 8-10.
Ναι. Που ξεκάθαρα δεν είναι θέμα λαϊκισμού τώρα, εντάξει, αλλά και ο Κονσεϊσάο και ο Κοντρέρας και ο Μουσλίμοβιτς και ο Λίνο και ο Σορλέν ακόμα και ο Γκαρσία. Γενικά εκείνη η ομάδα, εκείνα τα παιδιά έπαιζαν και για το κλαμπ σε δύσκολα, σε δύσκολες οικονομικές εποχές. Και παίκτες που σε άλλες συνθήκες τα συμβόλαιά τους ήταν πολύ 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 πιο μεγάλα από εδώ πέρα και αρνήθηκαν πολλά λεφτά, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάληξη. Ο ΠΑΟΚ θα χάσει ένα εργαλείο, όχι τον top παίκτη του και όχι έναν value for money παίκτη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέρει και ευθύνη όσον αφορά στη χρησιμοποίησή του. Ποτέ δεν ήταν 10 ο Καντουρί. Άσε τώρα τι γράφανε κάτω το κείμενο που έγραψα χθες. Ο Καντουρί είναι καθαρό οχτάρι. Ο ΠΑΟΚ αν έπαιζε 4-3-3 με 2 οχτάρια δεν θα έβγαινε ποτέ. Αν είναι δεκάδα. Θέλει να έχει γήπεδο μπροστά του, θέλει να βλέπει τους χώρους, να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι, να έχει λιγότερους αντιπάλους γύρω του για να εκμεταλλευτεί τα στοιχεία του. Δεν έχει την έκρηξη που χρειάζεται ο παίκτης όταν παίζει με πλάτη, όταν έχει μικρούς χώρους κτλ. Κτλ. Περισσότερο χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις θέσεις λόγω ανάγκης. Αρχικά για να μπολιαστούν όλα τα μεγάλα συμβόλαια που ήρθαν και μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη πέρσι, ωραία, έγινε πασπαρτού όπου υπήρχε ανάγκη. Νομίζω ότι ήταν μια σχέση η οποία εξ αρχής στήθηκε λάθος. Ναι, δεν κόλλησε. Δεν κόλλησε καθόλου. Και εξ αρχής, όταν λέω, ανακοινώθηκε στο 0-0 το χρόνο με την Έστερσουντ. Και φάγαμε τα δύο μπαλάκια μετά. Ναι, με τους χειρότερους Ιωνούς, ας πούμε. Δεν ανακοινώνουμε παίκτη την ώρα αγώνα. Πόσο μάλλον σημαντικού play-off Europa League. Ναι. Δεν το ανακοινώνουμε εκείνη την ώρα. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, με συμπάθεια εγώ θα τον έχω στο μυαλό μου, κρατώντας κάποιες καλές στιγμές που είχε, καλός παίκτης ήταν, δεν έπαιξε ποτέ τα λεφτά του. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ζήσει και χωρίς αυτό, να θα προτιμούσε να φύγει το καλοκαίρι. Ναι, είναι πολλές οι αλλαγές για αυτή την περίοδο, νομίζω απλά. Πολλές, δύο εκεί είναι. Ναι, αλλαγές προσώπων όμως, γιατί ήρθαν, έφυγαν, μπορεί να αλλάξει κάτι ακόμα. Για ναι. Γενάρη που σε αυτή την περίοδο, εντάξει, δεν ξέρω. Για έναν ακόμα Γενάρη. Περισχάθηκε ναι. Ο Τσίμιροτ. Που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ ουσιαστικά. Ο Ροντρίγκες. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που παίξει επιμένει. Και εγώ γι' αυτό στέκομαι στο κομμάτι της συναισθηματικής σύνδεσης. Ωραία. Αν υπήρχε σύνδεση, θα του λέγανε απλά αδερφέ, άσε τα χαζά του να πάμε το πρωτάθλημα. Κάτσε μέχρι το καλοκαίρι. Εδώ θα σε έχουμε Θεό. Μετά ακόμα και να φύγεις, εδώ η πόρτα θα είναι ανοιχτή πάντα, είτε κάνεις οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Ναι. Μετά το τέλος της καριέρας σου, βάλε λίγο πλάτη. Εντάξει. Και δύο κουβέντες στο Ραϊόλα, ότι τον πιο μάνατζερ δουλεύει, τέλος πάντων, νομίζω άλλος ήταν. Ναι, δεν είναι ο Ραϊόλα. Ότι αδερφέ, εντάξει, ψήστονα και εμείς εδώ είμαστε. Κάτι καλό θα έχει σε κάποια φάση. Να το πάρουμε. Όλα αυτά έτσι γίνονται. Ο ΠΑΟΚ παλεύει να τον πουλήσει κανένα εκατομμύριο. Είτε με υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι. Είτε άμεσα. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Δεν είναι να τρελαινόμαστε, απλά καλό θα είναι αυτοί που έχουν έναν ρόλο και αυτοί που έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα στα μάτια του προπονητή να μην πειράζονται στα μέσα της σεζόν. Στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη είναι και του παίκτη. Επέμενε να φύγει πολύ καιρό τώρα. Τέλος πάντων, υγεία να έχει, καλά να πάει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ζήσει να φεύγουν και να έρχονται πολλοί παίκτες. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα πάει σε αντικατάσταση. Δηλαδή να πάρει έναν πλάγιο ο Ερίκη υποτίθεται θα κάνει αυτή τη δουλειά που δεν θα την κάνει. Και εκεί είναι το θέμα του ΠΑΟΚ. Να φέρει έναν παίκτη ο οποίος δεν θα χρησιμοποιηθεί. Δεν θα προσφέρει άμεσα. Όταν θα καίει η μπάλα. Ναι. Να σε κάνω τι μετά, άμα το έχω πάρει ή άμα το έχω χάσει. Γιατί υπάρχει αυτό το δεχόμενο. Ναι. Μπάλα είναι. Εντάξει. Να σε κάνω τι μετά. Τέλος πάντων. Αφού βλέπουμε δηλώσεις να δάλε εδώ και κάνει 25 λεπτό στην τενισομάνα Ελλάδα. Τενισομάνα. Ναι. Για τον Ενρίκε που λες, αυτό που λέει ο ίδιος είναι ότι χθες ο ΠΑΟΚ ειδοποίησε την Αστάνα ότι διακόπτεται ο δανεισμός και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω. Αυτό βγαίνει από τη μεριά του. Του παίκτη. Του Ενρίκε. Ναι. Ετοιμάζει τις βαλίτσες. Ναι. Έτσι λέει.
Δεν θα κάνω και μετακόμιση. Εντάξει, από το Ντουμπάι. Από το Ντουμπάι θα έρθει. Εντάξει, πια. Κανένα σάκο να έχει μαζί του. Τα ρούχα έχει φόρμα. Νομίζω είναι και αυτό ψηλιασμένο λίγο. Δεν φέρω όλο το σπίτι. Εντάξει, δύο φορέ έχει έρθει και φύγει. Ο Ρίκη, παραδείγματο χάρη, μετά την παρουσία του στην Αστάνα, την Κοσμοπολίτικη. Ναι. Θέλει πώ και πώ να επιστρέψει πίσω. Νομίζω και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Ότι θέλει πώ και πώ να επιστρέψει πίσω. Μήπω στείλουμε τον Κατουρί 6 μήνε να στην Αστάνα. Νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ ότι ο Ενρίκε θέλει και περιμένει τον Πάκ τόσο καιρό. Αν ο Κατουρί είχε μία πρόταση, η οικογένειά του ήταν κάπου στο. Στο Αμάν. Της Ιορδανίας. Νομίζω να έψαχνε μία ομάδα. Που να είναι κοντά εκεί. Που να είναι 60 χιλιόμετρα από το Αμάν. Εντάξει. Μέτρησε και το γεγονός ότι η Πάλμα είναι στην Ιταλία. Είναι το βιωτικό επίπεδο λίγο ανεπτυγμένο. Είναι. Ναι. Δεν πήγε στην Κασαμπλάνκα απ' έξω. Έχει ξαναζήσει στην Ιταλία, εντάξει. Ναι, μιλάει τη γλώσσα. Έχει όνομα εκεί. Φάνηκε κιόλα. Εδώ τι είναι. Ο Ανώνυμος. Εννοώ ότι άμα έβλεπε λίγο τι γινόταν χθες το βράδυ μετά από το. Όταν βγήκε ρε παιδί μου και δημοσιοποιήθηκε ότι τελειώνει ουσιαστικά. Έπαιζε λες και είναι από τα πρώτα ονόματα της Ιταλίας, ας πούμε. Παντού. Έχει σημαντικό όνομα στην Ιταλία. Έλα! Τι είπα τώρα εγώ. Έχει όνομα στην Ιταλία. Ωραία, έχει σημαντικό όνομα στην Ιταλία. Ωραία. Το έπαιζαν πάρα πολύ δυνατά αυτοί. Πάρα πολύ. Σε τι θέση είναι η Πάλμα. Είδαμε. Είσαι μια ματιά, Στέφη, για να πάμε στο διάλειμμα. Θα πάω ξάκι από τον υποβιβασμό της Αλτιχάντ. Θα περιμένουμε και τον υποβιβασμό της Πάρμα. Λοιπόν. Είπα ότι η Αλτιχάντ δεν υποβιβάζει και για αγωνιστικούς και για πολιτικούς λόγους. Λοιπόν. Πάρμα. Έλα, Στέργιο, Πάρμα. Όχι, Πάρμα είναι παιδιά στην. Θέση. Έκανε λάθος ο Σταύρος. Και ρε, παιδιά. Λίγες φορές. Η Πάρμα είναι στην ένατη θέση. Του πίνακα. 28 βαθμούς. 28 βαθμούς. Είναι στο μείον 4 από την έκτη Λάτσιο. Μια έκτη θέση που οδηγεί στα αποκριματικά του Europa League. Έπεσε μέσα ο Σταύρος εντελώς. Από την ζώνη του υποβιβασμού η Πάρμα είναι στο συν 25. 14. Α, εντάξει. Πάλι καλά. Δεν λες ότι κινδυνεύει κιόλας. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία στον Ομάρ εκεί. Προσωπικά εμένα δεν θα μου λείψει καθόλου. Μπράβο, Στέργιο. Ποτέ δεν με. Ικανοποίηση αγωνιστικά. Έβλεπα ένα παίκτη που δεν είχε ρόλο μέσα στο γήπεδο. Νομίζω και δεν νομίζω πάντα ότι είναι ευθύνη του προπονητή, ναι, που έχει και αυτός ευθύνη γιατί δεν το εκμεταλλεύτηκε σωστά. Αλλά νομίζω η κύρια ευθύνη είναι του Μαροκινού. Νομίζω ότι πάντα το περιμέναμε τον Λακαντουλή. Δηλαδή λέγαμε ότι στο επόμενο παιχνίδι σιγά σιγά, άμα είναι υγιής και δεν έχει κάνει τραυματισμό πάλι έτσι μικρό να τον κρατήσει εκτός, θα ανέβει, θα δείξει τι μπορεί. Δεν το έδειξε το καλύτερο. Ένας παίκτης με την ποιότητά του. Ακόμα και στην μη ιδανική θέση να παίζει, ναι, κάτι θα δώσει. Ναι. Πολλές φορές έβλεπα ένα παίκτη να περιφέρεται απλά στο γήπεδο. Με ένα υφάκι υπεροπτικό. Θα μου πεις, μπορεί έτσι να είναι και το χαρακτήρα σου. Εντάξει. Αλλά γενικότερα, εμένα σαν Στέργιο δεν θα μου λείψει ο Ελ Καντουρί. Μακάρι να μην λείψει από τον ΠΑΟΚ αυτό το τρίμηνο που ακολουθεί το καυτό. Ναι. Ειδικά Φλεβάρι-Μάρτι. Και σε λίγα χρόνια θα το θυμόμαστε, αλλά δεν θα λέμε κάτι παραπάνω όταν αναφερόμαστε στην περίπτωση του Μαροκινού. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στην πρώτη ώρα. Μαζί μας είναι το Ρίζιτς Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Πέμπτη σήμερα, 24 Ιανουαρίου, 9 παρατέρατο, ξεκινάει το πιο λαμπερό σοου της καριέρας του Τάκη Ζαχαράτου. Ζω για σένα, στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Υπάρχουν εισιτήρια. Πληροφορίες στο 2310-491-234 στο Θέατρο Βεργίνα. Και προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. ticketservices.gr, τηλεφωνικές κρατήσεις 217-234-56-7 και από τα καταστήματα public είναι προαιρετική είσοδος στο Ρίζιτς Καζίνο. Αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε λίγο ή πολύ την τύχη σας, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Ξαναλέω, τίνει να γίνει sold out και σήμερα και την Κυριακή και την Παρασκευή την επόμενη, οπότε καλό θα είναι να κλείσετε εγκαίρως τις θέσεις σας. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Και αν θέλεις η κουζίνα σου να εντυπωσιάσει τους πάντες και να γίνει και πιο λειτουργική,
Τοποθέτηση πλακάκια με υφή ξύλου και κρυφό φωτισμό. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτεί τους κατάλληλους ανθρώπους. Κάντε και ένα τηλέφωνο στην αναδομό 23-11-241-508 και site anadomoglanakenis.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανάλογες ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Και μαζί μας είναι και η στοίχημα.gr. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Η στοίχημα η οποία προσφέρει μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών με τις καλύτερες αποδόσεις για να μπεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή πολύ εύκολα και γρήγορα και να επιλέξεις και να κερδίσεις. 1,67 σήμερα η Τσέλσι. 4,10 το Χ, 6,20 το διπλό. Είναι ο επαναληπτικός της νίκης τότε με 1-0 στο Γουέμπλεϊ. Επαναληπτικό σήμερα στο Στάμφορντ Μπριτζ. Χαμηλά ο άσος γιατί έχει πολλές απουσίες τότε να μην είναι ο Χάρι Κέιν τραυματίας. Λείπει ο Σον, λείπει και ο Άλλη. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα από τη στοίχημα που φυσικά έχει και το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο. Πάμε δεύτερο διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟ 24. Έχει προκύψει ότι ο Σάχοβ δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Μπας Γιάννενα. Θα είναι από ο Ουκρανός λόγω της κάρτες. Ναι. Ο Μίσης ψηλό ενεργός έδειξε. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον αρχηγό σήμερα. Κλείνει τα 33. Και μπαίνει στα 34. Γεννηθής του 86. 24 Ιανουαρίου του 1986. Και έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Ένα μισό χρόνο συμβόλαιο ναι. Ακόμη. Μια χαρά. Είχαμε χθες κύπελο Ελλάδος. Μετά τον Πανιόνιο και τον ΠΑΟΚ πέρασε ο Ατρόμητος. Κέρδισε 2-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Εντάξει, είχε και το 0-3 της Ριζούπολης. Αναμενόμενη η πρόκριση και η νίκη. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε τη Λάρισα 5-3. Ματσάρα Σάββα και αγάπη. Μάτσα, ναι. Το σλοίδα στο τέλος. Υπάρχει θέαμα στο κύπελο Ελλάδος. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Κισαμικό 5-0 και ο Ολυμπιακός 3-1 την Ξάνθη. Άρα έχουμε Πανιόνιος, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Απομένει ένας νικητής από το ζευγάρι Όφη Εργοτέλης και ένας από το Παναθηναϊκός Λαμία. Θύμησε, Στέργιο, πότε γίνεται η κλήρωση. Η κλήρωση θα σας αποκαλύψω ότι γίνεται την Παρασκευή στις 12. Δηλαδή αύριο. Αύριο. Στα γραφεία της ΕΦΟ, στο πάρκο Γουδί. Στις 12. Δηλαδή, εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αύριο και θα ξέρουμε σε 5-10 λεπτά, αφού ξεκινήσουμε, ποιος θα είναι επόμενος αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Είναι fast track οι κληρώσεις στην ΕΠΟ. Αυτές οι κληρώσεις γίνονται γρήγορα. Έχουν πάρει το κολλάι, δεν κάνουν πλέον λάθη, όπως κάναμε πριν από 2-3 χρόνια. Οπότε θα ξέρει ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του. Οι ημερομηνίες θα βγουν μετά την κλήρωση. Είναι εμείς τα σπολά κι εσύ. Δεν έχουμε τέτοιο προγραμματισμό. Περίμενε να γίνει η κλήρωση με το καλό. Να δούμε ποιες ομάδες θα είναι οι 8 φιναλίστ. Και μετά την κλήρωση, μετά από κάμια 10 μέρες. Όχι, ρε, βγαίνει. Και την ίδια μέρα, μισό πότε μπορεί να βγει. Πότε θα γίνει. Στο μεταξύ, διάβαζα νωρίς το πρωί κάτι ακόμα δηλώσει του Σάββα Θοδωρίδη. Ποταμός. Κατά τα άλλα. Ποταμός βλακείας. Ποταμός βλακείας, ναι. Λέγαν κάποιοι ότι θα αυστηροποιηθούν. Το Ιρέντιο αποκάλυψε, αποκλείστηκε τη συμπαστήκα. Κολοτούμπα. Ένας απολύθηκε, σίγουρα. Ή κάποιος δεν ολοκλήρωσε την πρακτική του. Εντάξει, γίνονται και λάθη, αλλά. Αυτό το είχαν έτοιμο, μάλλον οι καημένοι και πέταξαν το λάθος. Πόσο έτοιμο το είχαν από χθες το βράδυ. Τι κάτσαν και έγραψαν. Είδαν τον αγώνα και από τις τυπάς πέρασε. Αυτός που το έκανε, που το είχε έτοιμο, δεν είδε ότι είχε το πρώτο σετ π.χ. Άντε, κέρδισε τη Τσίπας 2-1. Ωραία. Τι ωραία πράγματα. Ας δούμε λίγο, για να το κλείσουμε και αυτό, ας δούμε λίγο στην ΕΠΟ τις νέες δηλώσεις του κ. Κυρσάβα. Όχι τίποτα άλλο. Η ίδια η ΕΠΟ έλεγε στις συναντήσεις τότε με τον Τζίλο ότι οι τοποθετήσεις κατά της διαιτησίας. Το ξέχασε ο Κυρσάβας. Ο Κυρσάβας το θυμάται, Σταύρο. Άλλοι το ξέχασαν. Ότι κάποιοι κάνουν δυσμενείς κρίσεις κατά της διαιτησίας. Εκτός αν έχει το ακαταλόγιστο, μάλλον, ο Κυρσάβας. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να προσθέσω για το θέμα αυτό. Την Κυριακή ξανά, σίγουρα. Ναι. Θα έχει κανένα νέο δεκάλεπτο με δηλώσεις. Δεκάλεπτο αν κερδίσει ένα ο Ολυμπιακός, κανένα μισάωρο αν τυχόν σταυροπατήσει. Που δεν το βλέπω, εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτά μετά το ποδοσφαίρο είπαμε για τον Έλλη Καντουρί, για τον Ερίκε. Η ομάδα προετοιμάζεται
για το μάτς της Κυριακής. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει την προετοιμασία. Είναι εβδομάδα τριών αγώνων. Κυριακή Όφη, Γιάννενα Τετάρτη, Κυριακή ΑΕΚ. Ναι. Και ξεκινάει ουσιαστικά το πρόγραμμα. Αν ο ΠΑΟΚ κάνει τα 3-3. Ναι. Να κάνει το 2-2 με Όφη και Γιάννενα. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη ποιο παίζει. Με τη Λάρισα εντός. Όχι, αφού είχε 3 εκτός. Ναι, νομίζω είναι εκτός κι αυτό. Γιατί ήταν που είχε ξεκινήσει μέσα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τώρα παίζει στην Τρίπολη. Α, Ολυμπιακός Λάρισα. Έχεις δίκιο. Ολυμπιακός Λάρισα και καπάκι Ολυμπιακός Πανιώνιος. Πριν το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Στις 10 Φεβρουαρίου. Στις 7.30. Και επειδή είχαμε και μηνύματα για αυτό το παιχνίδι και προχθές, δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση αν θα υπάρχουν διαδικτυακά εισιτήρια. Νομίζω γιατί ρωτάμε. Φιλοξενούμενοι. Όχι, ρε. Ρωτούσε κόσμο άμα θα βγουν εισιτήρια διαδικτυακά όπως πέρσι που είχε γίνει στα ντέρμπι και με την ΑΕΚ, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα. Κοίταξε, νομίζω ότι. Αν θυμάμαι καλά, η ΠΑΕ έχει πει το καλοκαίρι ότι στα μεγάλα μάτς θα είναι μόνο. Ναι, θα είναι διαδικτυακά. Τότε που ήταν κάθε εβδομάδα τα μάτς για το Champions League. Ναι, θα δούμε τώρα αν ισχύει. Είχε βγάλει και ανακοίνωση και τοποθέτηση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και λόγω των διαρκείας τότε. Θα δούμε αν θα ισχύσει και για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Ας πάει ο ΠΑΟΚ όπως πρέπει να πάει. Με Όφη Πας Γιάννενα στην Τούμπα και με ΑΕΚ στο ΆΚΑ. 3 Φεβρουαρίου στις 7.30 το παιχνίδι. Με την ΑΕΚ. Λοιπόν, νομίζω ότι το ποδοσφαίρο τα καλύψαμε. Ναι, δεν υπάρχει κάτι. Εχθές υπήρχαν κάτι δημοσιεύματα στη Ρωσία ότι η Ροστόφ ζορίζεται λίγο. Δεν μπορεί να διώξει τους παίκτες που θέλει, δεν μπορεί να πάρει τους παίκτες που θέλει. Ο Σέμακ βγήκε δημόσια, έστε τη δίκηση στον τοίχο, μιλάμε κατεβατό του Σέμακ. Προπονητής είναι ο Σέμακ. Ναι, ότι θέλω αυτόν, αν δεν μπορούν να τον πάρουν, θέλει να φύγει αυτό και εδώ, τι μου τον φέραν αυτόν. Είπε τι μου το φαίνεται. Ναι, ναι. Ήθελε πίσω αυτός και δεν μου είναι χρήσιμος. Αυτός που θέλει να φύγει δεν μπορεί να φύγει. Τον άλλο που θέλει να πάρει πήγε εκεί. Τα είπε λίγο στη δίκη της Ροστόφ. Τι ωραία, δεν σε ενδιαφέρον στη ζωή. Μου αρέσουν αυτοί. Δηλαδή στο κείμενο που διάβαζα είχε γύρω στις 10 περιπτώσεις παιχτών 11 που αναφέρθηκε ο Σέμακ. Θεός. Και παίκτες που ήρθαν και που δεν έφυγαν και που θα ήθελαν να έρθουν. Ήρθε και άκουσε τον προπονητή να λέει τι να τον κάνω. Ναι, ναι, τι να τον κάνω. Κούτς να προπονηθώ ή να... Ναι, θα βρεις την προπόνηση να κάτω σπίτι μου, κάτω σπίτι. Και επειδή υπάρχει ένας δραματισμός ενός Πολωνού στόπερ που έχουν, μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο θα επιστρέψει, λένε ότι... Τι δραματισμός, δεν κόπηκε το πόδι και πάνε να άλλο. Λένε ότι ζορίζονται να δώσουν το OK για τον Ίγνασον. Ενώ υπάρχουν λέει διαπραγματεύσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε, στο Ροστόφ δεν θα ρωτήσουν το Σέμακ. Μάλλον. Η έκρηξη προφανώς ήρθε για αυτόν τον λόγο. Δεν συμμετείχε στο Αλισβερίσι. Γίνονται και τέτοια, να μην συμμετέχει στο Αλισβερίσι. Στο Ροστόφ. Γενικότερα. Στο Ροστόφ η εικόνα, η σχέση μεγαλομετόχου προπονητή είναι όσο μεγαλομετόχου καθαρίστριας. Από ό,τι καταλάβαμε. Υπάρχει μια σχέση στενή δηλαδή. Στα πρώτα χρόνια του Ιωάννη Σαμπίδη στη Ροστόφ έχουν γίνει παπάδες, εντάξει. Τώρα έχει ρεμίσει πολύ, δηλαδή καμία σχέση σαν, ο Ιβάν Αλός. Σαν ηγέτης στον ΠΑΟΚ με ηγέτη στη Ροστόφ. Ναι. Στη Ροστόφ κατέβαινε από ποδητήρια. Τάκλιν. σαν ντουλάπια να κρυφτούν οι παίκτες και οι προπονητές. Νόμιζε άλλο τον έστεινε, τον έστεινε την εβδομάδα. Χτυπούσε πόρτες κανονικά. Ναι, δεν είναι να πει στο μυαλό του Ιβάν ότι τον έστησες. Ναι, δεν θέλεις. Θα περάσεις αρκετά δύσκολα. Το έκανες, δεν το έκανες. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς να το αποδείξεις κιόλας. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα ποδοσφαίρου, να πάμε λίγο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πρέπει να πάμε στο Μοσχοβίτη για να πάμε στο μπάσκετ. Τι πάμε και στο Μοσχοβίτη. Έχουμε τον ειδικό. Τον χτίσαμε από το 0, ενώ ήταν αθλητής στο Ασβεστοχώρι. Τίμιος Γκάρ. Τίμιος Γκάρ. Έχω δει κιλά. Καλός. Ο Μοσχοβίτης πήρε κιλά. Αγάπη, εγώ το Μοσχοβίτη το ξέρω από 21 χρονών. Πόσα ήταν πριν, 50 ήταν, τι ήταν δηλαδή. Ναι, ήταν στεγνός εντελώς. Ήταν ναι. Και αθλητικός και πολύ καλό σουτ. Ναι, πάνω από 40% στα τρίποντα έχει. Μοσχοβίτη είχε πάνω από 40%. Μπορεί να δεχτεί την επίθεση από τον Μοσχοβίτη. Στον αέρα της. Το στηρίζω. Γιατί τέτοια απαξίωση προς την άνθρωπο, αγάπη. Χωρίς να εγώ είπα ότι, ήταν, ότι είχε καλό σώμα, ρε παιδιά. Επιστέψει μας που την έχουμε δει να παίζει μπάσκετ. Ναι. Έχουμε τον Νικό. Όχι.
Παίζει μπάσκετ. Παίζει μπάσκετ. Θυμάται τα παλιά. Τον σώσαμε από την καριέρα του, είναι η αλήθεια. Όταν τον ενδεπλάκησε στη δημοσιογραφία. Εγώ πιστεύω ότι θα είχε μέλλον. Πριν από λίγο τον ξεφώνησες. Ναι, αλλά τώρα θα βγεις στην γραμμή, οπότε το γυρίζω λίγο. Εντάξει. Είπε, γίνονται και αυτά. Η Nadal Fan Club τραπεζούντας. Είχα μηνύματα από κόσμο. Ναι, τι... Ανησύχησαν λίγο στα δυτικά, έλεγε ένας φίλος. Υπήρχε ένα θέμα. Πάμε στον Νίκο Νομοσχοβίτη, τον οποίο ξεφώνησε η αγάπη Γαβριλίδου όταν είπαμε... Αλήθεια είναι αυτό, Νίκο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Όταν είπαμε τα καλύτερα. Ότι η ρεκόρ καριέρα στο τρίποντο είχες πάνω από 40%. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Νίκο, όλα ψέματα. Υπάρχει παιχνίδι που έχει καταγραφεί 70%. Γελάει, Νίκο, γέλασε. Όχι 70% με 2 στα 3, με 7 στα 10. Ναι. Δεν ξέρει η αγάπη Γαβριλίδου. Έχει πέσει στο πάτωμα, Νίκο. Όχι μηδίασμα. Λίγο το χείλο, μιλάμε. Βέβαια, εγώ δεν λέω ότι ήμουν ταλεντάκι, έτσι. Λέω ότι στο επίπεδο που πέταμε, εντάξει. Οκ. Η αγάπη εκθέσει είναι ταλεντάκι. Νίκο, μπράβο. Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Δεν λέμε ότι... Με έφαγαν ας πούμε τα κυκλώματα και ξέρω εγώ δεν ψήλωσα και είχαν οι άλλοι μάνατερ και εγώ δεν προχώρησα και τέτοια. Δεν έφτανα να δώσω χειραψία από το διχτάκι, από το φιλέ, τον αντίπαλο, ναι. Εγώ ξέρω ότι ήμουν ταλεντάκια, αλλά τέλος πάντων. Νίκο, νομίζω στο ασβεστοχώρο έχει μείνει αξέχαστο ένα μπάζετ πίτερ που είχες βάλει σε νεκρό χρόνο, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, ήταν δύο συνεχόμενα, ήταν back to back τα μπάζετ πίτερ και την επομένη στην Τούμπα, την άλλη αγωνιστική. Χαμός. Μεγάλες τιμές. Ούτε ο Μάικλ Τζόρνταν τέτοια αποτελεσματικότητα. Βέβαια, στην τελευταία επίθεση. Αφού χρεβάστηκες λοιπόν από την νεαρή φαν του Ναδάλ, εκπρόσωπο του συνδέσμου Ναδάλ, τραπεζούντας, μπορείς να μας πεις, ωραία, τι έγινε στο παρατάκι που το χάσαμε το παιχνίδι λόγω υποχρεώσεων, είναι η αλήθεια. Δεν θα χρειαζόταν να συμβάλλω από ό,τι κατάλαβα από την εικόνα του αγώνα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται συμβολή σου, όντως, αυτό είναι αλήθεια. Θα ήμουν ένα πάρα πολύ ήρεμο απόγευμα, κουραστικό έως αδιάφορο θα ήταν από την πλευρά μου. Θα το χαρακτήριζα λίγο βαρετό το παιχνίδι χθες. Να πω την αλήθεια, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι πάω και εύκολα θα κερδίσει. Απλά το παιχνίδι καθάρισε από το 10-12 λεπτό. Δηλαδή, φαινόταν ότι οι Τσέχοι είναι πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο, είχαν και δύο απουσίες, ήταν και ο ΠΑΟΚ έτσι καλά και συγκεντρωμένος και έτοιμος να παίξει αυτό το παιχνίδι. Και το κέρδισε πολύ πολύ εύκολα με μια διαφορά ρεκόρ για τη διοργάνωση, με ένα παθητικό που είναι το δεύτερο καλύτερο στην ευρωπαϊκή του πορεία, αυτό των 43 πόντων. Είχαμε φάει λιγότερο. Ναι, υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα που έχει φάει λιγότερο, αυτό προσπαθούσα να βρω. Απλά ήμουν σίγουρος ότι είναι δεύτερος. Δεύτερο καλύτερο παθητικό. Αυτή η διαφορά των 50 πόντων μπαίνει και αυτή έτσι μέσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές διαφορές του ΠΑΟΚ. Έχει πολλά παιχνίδια με κυπριακές ομάδες παλιότερα που είχε μεγάλες διαφορές. Δεν βάζαν τίποτες καραθιές δηλαδή. Δεν βάζαν, όχι, όχι. όχι. οπότε εντάξει, το παιχνίδι αγωνιστικά το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να μείνει όποιος θέλει να ασχοληθεί με το μάτι είναι σίγουρα η εικόνα του Τζέφερσον. Αν και πάλι δεν μπορεί να αποτελεί ασφαλές κριτήριο το χθεσινό παιχνίδι. Το θετικό για τον Αμερικανό ήταν ότι έδειξε ετοιμότητα, ότι κατάλαβε τα 2-3 πράγματα που του ζήτησε ο προπονητής του στις δύο προπονήσεις που έκανε. Είχε 11 πόντους, είχε 8 rebound, έδωσε και 4 assist. Γενικά ο Τζέφερσον χθες ήταν έτσι αρκετά θετικός στην εικόνα του στο παιχνίδι. Καλή εικόνα και από παίκτες που δεν παίρνουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Σχίδ, ας πούμε, ήταν ο πρώτος κόρτος του ΠΑΟΚ. Χθες έπαιξε λίγο παραπάνω και ο Τσόχλας. Ο Τέπιτς που δεν έπαιξε καθόλου στο ρεύτημνο, χθες είχε 12 πόντους και 12 ριμπάουντ. Γενικά τα θετικά πέραν της διαφοράς είναι αυτά από το χθεσινό παιχνίδι. Συνέχισε με νίκη ο ΠΑΟΚ, πήρε και το αποτέλεσμα που τον βολεύει στα άλλα παιχνίδια, δηλαδή η νίκη στην Ερήφη χθες νομίζω ότι κάπως ξεκαθαρίζει τα πράγματα όσον αφορά την πρόκληση. Η Τενερίφη νίκησε μέσα στην έδρα της Χολών. Γιατί κάτσε με τη Χολών είμαστε μαζί. Τι παιχνίδια έχει η Χολών τώρα? Η Χολών έχει να παίξει στη Γερμανία με Telekom Bonis την άλλη εβδομάδα και τελευταία γνωστική υποδέχεται την Αντέρ. Οπότε ίσως αυτή η νίκη χθες της Τενερίφης να καθάρισε λίγο
την πουγάδα όσον αφορά τα σενάρια. Αυτή τη στιγμή στην τριπλή ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω, είναι τρίτος. Ναι. Αλλά ακόμα δεν έχει παίξει η Χάπο Ελφολών με την Αντέρο, οπότε δεν έχουμε εικόνα. Ναι. Σίγουρη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι με 2-2 είναι τρίτος. Και από εκεί και πέρα περιμένει να δει και τι άλλο μπορεί να γίνει στα άλλα παιχνίδια. Αν αυτός δεν καταφέρουμε, γιατί θα ρίξει τελευταία αγωνιστική. Πιθανολογώ ότι την άλλη εβδομάδα στην Ελβετία την δεύτερη θα την κάνει, θα κερδίσει εύκολα δύσκολα τη Φρίμπουργκ. Και μετά και τελευταία αγωνιστική. Η Ναντέρ έπαιξε χθες, κέρδισε. Ναι, η διευθυντή που παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Η Χολόν που παίζει. Η Χολόν πηγαίνει στη Βόνη και η Ναντέρ υποδέχεται τη Βενέτσια. Παιχνίδι που επίσης παίζονται πολλά, γιατί η Βενέτσια με την ήττα που έκανε από το Telecom Bonis όλα παραμένουν ανοιχτά όσον αφορά και την δεύτερη θέση. Έτσι, γιατί η Βενέτσια έχει χάσει από την Αντέρ και στην έδρα της στον πρώτο γύρο. Νίκο, οπότε, έτσι όπως τα έχεις βάλει κάτω με μία νίκη στην Ελβετία, προκρίνει το ΠΑΟΚ. Αν χάσει την Αντέρ. Είναι πιθανό να γίνει δουλειά του. Ναι. Αν κερδίσει την Telecom Bonis κάπου Χολόν την άλλη εβδομάδα και ο ΠΑΟΚ κερδίσει τη Φρυμπούργκ, ναι. Ναι. Έτσι. Και έτσι καθαρίζει. Αλλά εντάξει, είναι και δύο νίκες. Ή τέλος πάντων να περιμένει τελευταία αγωνιστική για να δει τι θα γίνει. Αν του χρειάζεται μία ή δύο νίκες ως το τέλος. Ναι. Η Τενερίφη είναι φίλης μας, αγόρι μου. Δηλαδή θα κάνουν καλό. Η Τενερίφη είναι φίλης, καθάρισε και την πρώτη θέση. Για τελευταία αγωνιστική είναι με Νίκο. Ναι, ναι, πρέπει να δούμε τι πρόγραμμα θα έχει στην Ισπανία. Δηλαδή αν έχει να παίξει, ξέρω εγώ, με τη Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα Κυριακή και μετά να παίξει Τρίτη με τον Πάο Παλατάκι, όσο να είναι, θα σκεφτεί κιόλα. K20 δεν έχουν αυτοί τα ταλέντα. Μπορεί να κερδίσει και κανονική την αριθμό. Όχι, κέρδισε από το παιχνίδι. Okay. Το ξέρω ότι κέρδισε από το παιχνίδι. Ναι, ναι. Σε εκείνο το μάτι μπορεί να έχει παραπάνω κίνητρο, να είναι πιο έτοιμο και να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Παίξει την αριθμό. 2-2 μπορεί να είμαστε και τρίτη. Ναι, τι λέω. Μπορεί. Ναι, θα είμαστε σίγουροι. Ναι. Και πότε δευτερεύουμε στην κυπέση Χολόν Αντέρ. Ναι, Χολόν Αντέρ, τελευταία αγωνιστική. Προσπαθώ να τα βγάλω τώρα, περίμενε. Εμείς με την Αντέρ είμαστε μαζί και με τη Χολόν τώρα. Τώρα που μιλάμε, ναι, στο 7-5 και οι δύο. Και οι τρεις. Και οι τρεις, μάλλον, συγγνώμη. Ωραία. Κερδίζω, εγώ πάω 8-5. Ναι. Κερδίζουν και αυτοί. Η Αντέρ. Ναι, κερδίζουν και οι άλλοι δύο. Ναι. Πάλι, ωραία. Ωραία. Μετά, κερδίζουν. Αν πάει τριπλή ισοβαθμία στο τέλος, που είναι ένα σενάριο. Διπλή ισοπαλία. Με την Αντέρ στο Χολόν Αντέρ μας συμφέρει. Ναι, μας συμφέρει να κερδίσει την Αντέρ στο Χολόν Αντέρ. Όχι, μας συμφέρει να κερδίσει Χολόν, αν κερδίσει και πάω την Ερέφη, γιατί είναι από πάνω της. Το ίδιο πράγμα είναι. Κάτι, να μην πρέπει να κερδίσει. Ρε. Εγώ σου λέω να κερδίσει Χολόν και πάω να κερδίσει την Ερέφη, γιατί είναι πάνω από τη Χολόν. Τρίτο. Ας την Ερέφη, ας πούμε ότι κίνεται ένα σαλέας με την Ερέφη. Α, οκ. Okay. Σε αυτή την περίπτωση. Που είναι και το φυσιολογικό, δεν είναι κάτι. Να κερδίσει η Ναντέρ. Ναι. Ναι, θέλουμε να κερδίσει η Ναντέρ στη Χολόν. Ωραία. Ναι, ναι. Άρα έχουμε και σενάριο με τριπλή ισοβαθμία που μας βολεύει και ένα σενάριο από τα δύο με διπλή ισοβαθμία που μας βολεύει. Σε τριπλή ισοβαθμία τελευταία αγωνιστική, η Ναντέρ είναι πρώτη στους τρεις, ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος και η Χάπο Ελφολών μένει απέξω ουσιαστικά. Ωραία. Γιατί η διαφορά πόντων η Ναντέρ έχει μεγαλύτερη, ο ΠΑΟΚ έχει δεύτερη μεγαλύτερη και η Χολόν την τρίτη. Θα είχε κριθεί η πρόκριση αν δεν υπήρχε και η σφαγή στη Χάπο Ελφολών. Ναι, σωστά. Ή αν είχε πάρει ένα βαδί μάζε με τέλεγον μόνος ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Ναι, γεγονός και αυτό. Το καλάτε άκρη, εντάξει. Νομίζω ότι ο γνωστός εκτελεστής από τη γραμμή των 6 και 25 τότε. Ναι. Ναι. Συνεννοηθήκαμε. Η αγάπη με κοιτάει με βλέμμα πονηρό, παύλα, ειρωνικό. Γιατί χαλάς τη σχέση μας τώρα. Νίκο, μην πιστεύεις. Όχι, εντάξει. Εγώ ξέρω ότι σε στηρίζω, δεν είναι θέμα. Ναι, ναι. Και άμα σε στηρίζει σήμερα, φίλε, όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν καλώς. Ωραία, Νίκο, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Λοιπόν, περιμένω λίγο και την προπόνηση σήμερα, ναι, ακριβώς και το μάτι με την ΑΕΚ που είναι πολύ έτσι δύσκολο. Δεν τους βλέπω. Περιμένω να δούμε τον Μαργαρίτη σήμερα, αν θα προπονηθεί. Θα παίξουνε, θα βγουν στο τρίτο δεκάλεπτο, θα πάνε καμιά βόλτα, θα τρομοκρατηθούν, τίποτα, έχουν τέτοια προβλήματα. Όχι, στον μπάσκετ παίζουνε. Στον μπάσκετ παίζουνε και από πέρσι μετράνε 5-8. Τέλος πάντων, εντάξει, η ΑΕΚ είναι διαφορετική, έχει βάλει το Θείοντορ μέσα στην ομάδα της, έναν πολύ καλό παίχτη για αυτό το επίπεδο. Καλώς, αλλά έχω κόνια. Θα εύκολα στην Ισπανία τη Φουελαμπράδα. Εντάξει, να δούμε πώς θα είναι και πάω και το θέμα και να δούμε πώς θα είναι και η ΑΕΚ. Πώς θα είναι, πάω προπονήθηκε χθες και θα είναι έτοιμος για το Σάββατο. Μαργαρίτη θα παίξει. Αυτό είναι το θέμα. Θα έχει το Μαργαρίτη. Νομίζω ότι σήμερα.
Το Chili Pepe είναι τρεις μέρες, ρε. Τρεις μέρες. Πώς θα είναι σήμερα από πλευράς δυνάμεων να προπονηθεί και την Παρασκευή. Άστο σήμερα, Πέμπτη είναι. Άσε να τις δώσω λίγο ακόμα και Παρασκευή μπαίνει στο πρόγραμμα. Όχι, εντάξει, από χθες είναι καλά. Έχει βγει από το νοσοκομείο, είναι κομπλέ. Νοσοκομείο για την Chili Pepe. Τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, έτσι γίνεται. Βάρη. Όταν είναι τα συμπτώματα έντονα, Σταύρο. Ναι. Και δεν έχει βολική στο παρέτησο. Έκλεισε. Δεν μας φοβεί το χοντρίνουμε. Μια χαρά είναι ο Μαργαρίτης, θα παίξει. Εντάξει. Ναι, και εμείς τα αντιμετωπίσαμε, συμπάσχουμε. Το καταλάβαμε. Συμπάσχουμε. Τσίλι, πιπί. Θυμάσαι το καριβάτσι, δεν ήταν. Βρες το ρε Χριστοδικό. Καριβάτσι, τσίλι, πιπί. Πάτα. Θα το έχει βάλει κανένας καμένο στο YouTube, δεν γίνεται. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, είναι έτσι η Μίνερ του Ασφαλιστοχωρίου. Ναι. Να είσαι καλά. Έγινε, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μιας και μιλούσαμε για τον μπάσκετ, θα δώσουμε και σήμερα εισιτήρια. Αφού δεν το πες και 10. Ναι. Λοιπόν, τηλεφωνικά τα δώσουμε, γι' αυτό το άφησα έτσι. Ναι, φλού. Εντάξει. Ένα ντέρμπι, μοιράζουμε εισιτήρια εμείς. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ το Σάββατο στο Παλατάκι. 2-3-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα. 2-3-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Για το μαζί με την ΑΕΚ το Σάββατο. Λοιπόν. Δεν το έχει το Chili Pepe. Chili Pepe. Κάντο με. Αυτό που τραγουδάς είναι το Skull Queen. Αυτός ο ρυθμός. Skull Queen. Κάτσε να σου βάλω, περίμενε λίγο. Μέχρι να πει αγάπη τους χορηγούς, να σου βάλω τι μου θύμισε ο διάλογος που είχατε με τον Νίκο. Πριν από λίγο. Δεν γίνεται να έχω μπλέξει με όλους τους χάζους. Ωραία. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Alter Ego. Το ψάχνει όντως. Το πήρα εκπληκτικό που φάνηκε. Το πρώτο που είχε κοντά μανίκια. Όχι, που είχε μακριά μανίκια και έπρεπε να το κοντίνεις. Και δεν ήθελες να το κοντίνεις. Πήρε ένα άλλο πολύ πιο ωραίο. Παραδέχομαι. Εντάξει, ωραία. Θα μου πεις να πω το χορηγό. Ναι. Ωραία. Και λέγεται Skull Queen, όχι Skull Queen. Δεν με βολεύει εμένα. Μακεδονική προφορά. Κάτσε λίγο, στο Ρίγκο Σιλτινά ψάχνει ένα διάλογο τώρα. Skull Queen, Skull Queen. Τι ψάχνει. Ο οποίος ψάχνει την κόστα, αν δεν κατάλαβες. Δεν μπορώ, πραγματικά δηλαδή. Αυτό το χαρί μας. Μπράβο, Στέργιο, το βρήκες. Ναι. Ζώνη, έχεις καταλάβει τι έχει γίνει? Άλλο πείμα, άκου. Ναι, πάνω κάτω. Πες μου, τι έχεις καταλάβει? Ότι η μία δεν ζήτησε άδεια στην άλλη και μετά η άλλη είχε απέτηση από την άλλη να ενημερώσει εφόσον δεν ενημέρωσε. Και μετά η μία λέει στην άλλη ότι λέει ψέματα και η άλλη λέει όχι. Και μετά λέει η άλλη, ναι, μάλλον δεν σου άρεσε και έχει στρατηγική γραμμή στο παιχνίδι και η άλλη λέει όχι, δεν είναι έτσι. Και μετά είπα στην Άννα γιατί εσύ κουλουβάχα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Τέτοιο ανησυχώ που έβαλε που σκέφτηκε σε διάλογο από Power of Love. Για ποιο λόγο? Αυτό μου θύμισε. Ο Νίκος με Σταύρο. Ότι ξέρει το διάλογο από το Power of Love. Δεν το ξέρω. Μου βγήκε στο Instagram, στον λογαριασμό που κακώς δεν ακολουθούσαμε εδώ και χρόνια. Θα τον ακολουθήσει και ο Σταύρος τώρα. Θα βάλουμε και το ηχητικό. Αυτιά δεν παίξαμε. Αυτιά δεν παίξαμε, θα παίξουμε αυτιά τώρα μόνο. Χρήστος το ίδιο. Παιδιά, ναι. Όχι, από εδώ. Από εδώ. Έτσι και τα έχει βάλει τόσο πολύ. Είναι ο άνθρωπο που λέει ότι είναι ΠΑΟΚ. Για κακή μας τύχη. Δεν φορτώνει, δεν φορτώνει. Περίμενε ο Χρήστος. Περίμενε. Το έχει. Το έχει. Το έχεις. Όχι, ρε, άσε τώρα τα σίγουρα. Πάμε εδώ. Ξέρει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει συμφωνία. Δείτε τι βρήκε ο Αλέξης, ο Μητρόπουλος. Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία. Εσείς μου το δώσατε. Ναι, και το βρήκατε μέσα στο κύριο. Και το βρήκατε αμέσως. Εσείς μου το δώσατε. Τι χώρα. Προσπαθεί βρε αγόρι μου να σε ανεβάσει ο δημοσιογράφος. Ο φοβερός, ο... πώς το λέει αυτό... Το... το παιδί του λαού. Ναι, μην το πείστε. Το βρήκε πάνε. Ο... πες το βρήκα. Το βρήκατε. Και πού το βρήκατε και εσείς μου το δώσατε. Αλλά φίλε, ο σωστός δημοσιογράφος έχει τα ανακλαστικά. Όπως λέει ο Κωστής Τσαρός, πάτησε πάνω στην κέλα. Και λέει, και το βρήκατε αμέσως. Φοβερό. Λοιπόν, αυτό τα ωραία. Τελικά, θα ξαναπώ ότι μαζί μας είναι το Alter Ego. Alter Ego Fashion! Ναι,
Αντρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε και την ημέρα του γάμου σας. Τέλος τα εισιτήρια για, την, για το ΠΑΟΚΑΕΚ. Μην τα λέτε άλλο. Άμεση ανταπόκριση από τον κόσμο. Ναι. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα θα βρείτε στο Alter Ego. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Στο κέντρο Παύλου Μελά 36 που λογικά όποτε πάτε θα πετύχετε και στα Σταυροκόλγα γιατί σχεδόν κάθε μέρα είναι εκεί. Και alterego.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε ό,τι υπάρχει. Μαζί μας είναι και τα Naxus. Όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με φοβερές τιμές αυτό το διάστημα που φτάνουν ακόμα και τα 70% οι εκτόσεις. Και υπάρχει κατάστημα και στο Ελευθέρω Βενιζέλο, άμα ταξιδεύετε, είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί. Μαζί μας είναι φυσικά το Ρίτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρω τις θέσεις σας για το λαμπερό σοου του Τάκη Ζαχαράτου. Ζω για σένα. Περιορισμένα τα εισιτήρια σε κάθε παράσταση. Γίνεται ένας χαμός κάθε φορά που εμφανίζεται στο Θέατρο Βεργίνα ο Τάκης Ζαχαράτος. Εισιτήρια στο ταμείο του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, αλλά και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Μαζί μας είναι φυσικά η Στίχημαν. Φαβορεί σήμερα η Τσέλσι, αλλά νομίζω ίσως έχει αξία το χ της Τότεναμ. Καθαρά προσωπική μου εκτίμηση. Όσοι δεν θέλετε να με ακολουθήσετε, μπορείτε να παίξετε μία από τις εκατοντάδες επιλογές που έχει στοίχημα και για αυτό το παιχνίδι και για όλα τα σημερινά παιχνίδια. Έχει και κύπελο Ελλάδος, έχει και NBA, έχει και μπάσκετ και υπάρχει και το online καζίνο της στοίχημαν. Εύκολη πρόσβαση, δυνατές συγκινήσεις, μεγάλα κέρδη από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης για όσοι θέλουν να γίνουν μπαρίστα ή να παρακολουθήσουν σεμινάρια στα τουριστικά ή στην πληροφορική. Επαγγελματίες μπαρίστα λοιπόν με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες μπαρτέντερ, σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr για να μάθετε πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια του Datalabs στο κέντρο διαβίου μάθησης. Μαζί μας είναι και το Θεϊκό Ψητοπολείο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 10, πιο κέντρο δεν γίνεται, κοντά στα πανεπιστήμια και κοντά στο ιστορικό κέντρο. Το Θεϊκόν έχει delivery από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Το νούμερο, παιδιά, είναι εύκολο, 2-3-10-2-21-3-21. Ανατολικά εξυπηρετεί έως και την Τούμπα και δυτικά μέχρι το σταθμό των τρένων. Ουσιαστικά πιάνει τη μισή πόλη το Θεϊκόν, πάρα πολύ χορταστικές μερίδες, μεγάλα σάντουιτς. Με μόλις 2,5 ευρώ, δωρεάν οι αληθές όλα τα σάντουιτς και προσφορά στο delivery με κάθε μαλαματίνα και άλλη μία δώρο. Θεϊκόν λοιπόν, Αγγελάκη 10 στο κέντρο, τηλέφωνο 2310-221-321. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε λίγο στο handball, όπου η ομάδα δεν τα κατάφερε χθες. Γνώρισε την ήττα με 32-24. Έχω την εντύπωση, χωρίς να το παίζω γνώστης πραγμάτων που δεν ξέρω, θα μας τα πει ο Ραφαήλ που τον έχουμε στη γραμμή, ότι η διαφορά των 8 γκολ δύσκολα καλύπτεται. Ναι. Θεωρώ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι έτσι. Στον αθλητισμό όλα γίνονται, αλλά με βάση μια πρώτη εικόνα να έχουμε από το χθεσινό παιχνίδι, φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο στην ρεβάνς της Νάπολης την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ραφαήλ, μια που λέμε τη ρεβάνς, έχει αλλάξει κάτι στην ώρα? Ήταν αρχικά να γίνει το μάτς 6 ώρα, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Τελικά γίνεται 7 και 4 λόγω του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού αγώνα που είναι στη Τούμπα, στις 5 και 4. Επομένως μετά τη Τούμπα, όλοι κατευθείαν Νεάπολη, γιατί θα γίνει 7 και 4 το μάτς του handball. Ωραία. Ραφαήλ, είχε η ομάδα χθες καλά διαστήματα για το παιχνίδι, αλλά είχε και πολύ κακά διαστήματα. Ναι, και δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι ουσιαστικά. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το ξεκίνημα που περίπου στο 15 λεπτό μείωσε σε 7-5 και μετά ένα μικρό ξέσπασμα στο τέλος του πρώτου μέρους που κατάφερα να μαζέψει λίγο τη διαφορά, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε επιβάλει τον ρυθμό του, ξέμεινε απολύσεις ο ΠΑΟΚ και στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο να ρίξει την διαφορά σε ένα επίπεδο τουλάχιστον που να είναι διαχειρίσιμο για την ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Ραφαήλ, γενικά όμως, εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας και υλικού το έχει κάπως. Δεν μπορείς να πεις δηλαδή ότι δεν μπορεί. Απλά είναι διαφορά αυτή που τον δυσκολεύει.
Ισχύει αυτό και νομίζω ότι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα αν ο ΠΑΟΚ είχε χθες και ξένους περισσότερες επιλογές από τον πάγκο. Αυτό ήταν. Ναι. Στα μάτια στο πρωτάθλημα έδειξε ότι δεν τον επηρέαζε αυτό και με τον Διομίδη και με τον Φίλιππο. Αλλά νομίζω χθες που ήταν απέναντι σε μια ομάδα που έχει βάθος στον πάγκο της και περισσότερες επιλογές, κάπου νομίζω ότι φάνηκαν αυτές οι απουσίες. Ναι, όταν παίζει μια ομάδα που έχει μπορεί και καλύτερο ρόστερ από σένα, σίγουρα πιο μεγάλο και θέμα επιλογών, ναι. Και είναι ένα μάτς υψηλών επαιτήσεων, πρέπει και εσύ να κάνεις το ανάλογο rotation και όταν δεν μπορείς να το κάνεις, έρχεται και η κούραση. Το μυαλό δεν είναι και τόσο καθαρό. Το είδαμε σε αρκετές φάσεις νομίζω, Ραφαήλ, αυτό έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Έλειπε η ανάσα, έλειπε η ενέργεια. Έπαιξε ρόλο και η έδρα που ήταν αρκετά καλή για τον Ολυμπιακό. Ναι, πάντα. Θεωρώ, όταν εντάξει, έχεις και το πρώτο είναι. Παιχνίδι στην έδρα σου, ναι. Ξαναλέω, η διαφορά των 8 πόντων δεν είναι και 18, καλύπτεται, αλλά θα πρέπει να γίνει, θεωρώ, από τον ΠΑΟΚ το τέλειο παιχνίδι. Σε συνδυασμό με μια καυτή έδρα. Που θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά ναι. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ το τέλειο παιχνίδι. Το θέμα είναι, Ραφαήλ, μπορεί να το κάνει έτσι όπως είναι το ρόστερ? Έτσι όπως είναι, νομίζω δύσκολα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση κάτι να αλλάξει τόσο γρήγορα και να έρθει κάποιος ή κάποιοι και να μπουν στην ομάδα άμεσα? Το είχαμε πει αυτό, ότι για να αλλάξει τώρα κάτι άμεσα, μέσα σε 5 μέρες είναι δύσκολο το να μπει στη φιλοσοφία μιας ομάδας, το να δώσει άμεσα δηλαδή λύσεις, και νομίζω ότι θα είναι και άδικο και για όποιον έρθει να κριθεί από το πρώτο παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι ίσως έγινε λάθος ότι η ομάδα έδιωξε τους ξένους χωρίς να έχει σχέδιο για την κατάσταση άμεση τουλάχιστον. Ναι. Ναι, και τώρα δεν υπάρχει και χρόνος αυτό που λες, ότι το παιχνίδι είναι σε 5-6 μέρες ξανά. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Δηλαδή όποιος πέτσε για να έρθει και καλός να είναι και να μην τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, θα είναι άδικο δηλαδή και για τον ίδιο το παίχτη να κριθεί από το πρώτο παιχνίδι με την απόδοσή του. Ναι. Ραφαήλ, να είναι να βοηθήσει. Έχουμε μαζί μας τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο για να μας πει λίγο την κατάσταση. Τον επικεφαλής της ομάδας Χάντμπολ, τον κύριο Γρηγόρη Πετρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά, να είστε καλά. Γεια. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Έχουμε μια κουβέντα με τον Ραφαήλ για το αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να καλύψει αυτή τη διαφορά των 8 γκολ. Τι λέτε εσείς? Θεωρητικά όλα γίνονται. Στην πράξη θα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, νομίζω φάνηκε λίγο και χθες ότι ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές δυσκολίες. Ναι. Αλλά από την άλλη, εντάξει, το υλικό υπάρχει. Το υλικό υπάρχει, είναι τίποτα. Δεν ήταν ότι το παραδώσαμε, όχι προς Θεού. Αλλά σίγουρα τα πράγματα όταν παίζεις ένα μάτς το κύπελο, εκεί το άγχος είναι πιο πολύ. Οι παίχτες είναι βέβαια, μπορούν το καπνισμένοι παλιοί παίχτες, βέβαια. Παίχτες. Αλλά δεν μπορεί και να δικήσει τους παίχτες όταν υπάρχει μια τεράστια διαφορά δυναμικότητος. Mm-hmm. Γιατί αυτό φάνηκε χθες, το είδατε κι εσείς. Αυτό θεωρείτε ότι χθες ήταν το κλειδί έτσι που οδήγησε αυτήν ήττα, η διαφορά δυναμικότητας? Παιδιά, οι παίχτες του Ολυμπιακού, αυτούς που είδατε εκεί, είναι παίχτες με μεγάλη οικονομική δύναμη, έτσι. Mm-hmm. Ναι, παίχτικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι εντάξει δεν μετράει το budget. Μετράει. Βέβαια μετράει. Δεν μπορεί να πεις εντάξει πάμε ρε παλικάρια, εντάξει δηλαδή κάνε τα παιδιά. Στο πρωτάθλημα στη δεύτερη θέση. Αλλά όταν παίζετε στα δύο μάτς στο ένα μάτς, εκεί και είναι και κύπελο, έχουν ανατραπεί και ανατραπεί αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πέσει ο πρόεδρος και να πούμε εντάξει ο Ολυμπιακός έχει τον μπάτζετ εμείς αυτό και πάμε. Το κάνουμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Και μπορεί να ξαναγίνει. Αλλά σίγουρα το μπάτζετ μετράει. Να μην τα δικούμε, τα ισοπεδώνουμε όλα. Ραφαήλ. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον των φίλων του ΠΑΟΚ στρέφεται στην επόμενη μέρα και με το σκεπτικό το ότι μένουν ακόμα 6 μέρες μέχρι το τέλος του μήνα και το περιθώριο που υπάρχει για να γίνουν όποιες κινήσεις, αν θα έχουν αποφασιστεί και αν θα έχουμε κάποια καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Όχι, δεν θα πάμε όπως πάμε, παιδιά. Δεν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, δεν. Οικονομικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί αν θα φέρουμε ίδιους παίκτες με αυτούς που φύγανε την περίοδο των μεταγραφών, δεν έχει κανένα νόημα να το κάνουμε. Δεν μας προσφέραν κάτι δηλαδή αυτοί οι δύο παίχτες που είχαμε συμφωνήσει ότι αν δεν αποδώσουν στην περίοδο των μεταγραφών θα αποχωρήσουν. Και έτσι έγινε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αποχωρήσαν οι παίχτες, αλλά στην περίοδο αυτή ψωνίζεις από το κάτω ράφι. Σωστά. Και το hardball δεν είναι και αυτό το άθλημα που έχεις πάρα πολλούς παίχτες. Κινείσαι σε μια συγκεκριμένη αγορά εδώ στα Βαλκάνια. Αν θες να πάρεις κάτι καλύτερο πρέπει να αυξήσεις 3 φορές την τιμή των υπαρχόντων παιχτών με αυτούς που θα βάλεις. Αλλιώς
Και δεν θέλετε... τα χρήματα. Και δεν θέλετε να βάλετε. Δεν θέλετε να υποδικαιρίζετε την επόμενη χρονιά, για παράδειγμα, ή να δημιουργήσετε χρέος στην ομάδα, έτσι είναι. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε, η ομάδα δεν είναι για μια χρονιά. Θα πάμε όπως πάμε και μακάρι του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα για να κάνουμε από το ξεκίνημα μια καλύτερη ομάδα, η οποία θα έχει και αποτέλεσματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ήδη προγραμματισμός μας είναι να κινηθούμε σε παίκτες νεαρής ηλικίας, σε Έλληνες παίκτες. Γιατί να σου πω τώρα κάτι, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, σας το λέω χρόνο, συγγνώμη. Όχι, όχι, αλλά, δικό σας είναι ο χρόνος. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, το μπάτζετ, να σας πω ότι είναι τριπλάσιο. Δεν είναι διπλάσιο, είναι τριπλάσιο. Όταν φτάσαμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα έχει 5 ξένους παίκτες. Η ΑΕΚ 6 και ο Ολυμπιακός θα πάρει να το κάνει 6. Τα Ελληνόπουλα πότε θα παίξουν, ρε παιδιά, σε αυτό το άθλημα. Ναι. Πότε θα παίξουν τα παιδιά αυτά. Αλλά αυτοί οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, αυτό που είδατε χθες, δεν ξέρω, παρακολουθήσατε το μάτς. Ο ένας ο παίκτης αυτός, ο Ρέινα, 50.000 κοστίζει. Δεν είναι κανένας κοινός παίκτης. Βέβαια μεγάλο ποσό. Χώρια τα υπόλοιπα, σπίτια, ταξίδια, φαγητό, προμήθειες, ο μάνατζερ έχει κτλ. Κτλ. Ναι, θα πιάσει ένα 70, ίσως και 80. Δεν τα αντέχουμε εμείς, παιδιά, το προς Θεού. Πολλά λεφτά. Είναι πολλά τα νούμερα. Επειδή, ξέρετε τους παίκτες πάρα πολύ καλά, είναι χρόνια περισσότεροι στην ομάδα, ξέρετε και την ομάδα, τη ζείτε την ομάδα εν ώψη του Παναληπτικού και αφού ήταν ξεκάθαρος και απόλυτος ότι να μην περιμένει ο κόσμος και η ομάδα ενίσχυση και καλά κάνετε που λέτε την αλήθεια και δεν στρογγυλοποιείτε την κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί η ομάδα σε ένα γήπεδο που σίγουρα θα είναι γεμάτο, θεωρώ, να κάνει το τέλειο παιχνίδι και να διεκδικήσει την πρόκριση, παρότι αυτό το κόλλο είναι πολλά. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι κάθετος, βεβαίως, συμφωνώ. Ας έρθει ο κόσμος να δώσει φτερά τα παιδιά. Έχουν ανατραπεί τέτοια μάτσα, έτσι. Ναι. Έχουν ανατραπεί. Να σας πω ένα νούμερο μόνο. Η Εθνική Ελλάδος, την Εθνική Σκοπίων, είχε να την κερδίσει, δεν την κέρδισε ποτέ. Και όταν ξεκίνησε η Εθνική να παίζει με αυτή την ομάδα στην Κοζάνη μέσα, λέγαμε το λιγότερο που θα φάμε θα είναι 10 γκολ. Κέρδισε με 5. Ναι. Μίλησε η ψυχή των Ελλήνων, μίλησε η ψυχή της ομάδος. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Δεν θα παραπαραδοθούμε προς Θεού. Εγώ το λέω και ανατριχιάζω ότι εμείς θα το παλέψουμε. Και είναι, έχω μέσα μου την πεποίθηση, τη σιγουριά, αν θέλετε, θα το ανατρέψω. Ας πάρει είναι και 8 γκολ. Ας το πάω στα 5, στα 6 και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Θα παίξει κάθε πολύ και ο κόσμος. Αν πάει στα 4, 5, 6, νομίζω μετά θα είναι. Ακριβώς. Βλέπετε τι ωραία το λέτε. Έχουμε δει χθες ο Πάκος, ο μπάσκετ, δεν τι έκανε. 50 γκολ. Πότε έγινε αυτό? Έγινε ποτέ στην ιστορία του ελληνικού χαντμπολ? Ποτέ. Ναι. Το έκανε. Το έκανε. Ξεχνάτε το Βόλιο πριν 3 χρόνια. Την ανατροπή. Ποιος ήταν ο Πάχος τότε? Εντάξει, τίποτα δεν ήταν ο Πάχος. Η ιστορία του συλλόγου είναι γεμάτη από μεγάλες ανατροπές. Εντάξει, όπως είναι γεμάτη και από πίκρες. Εντάξει. Έτσι, είναι μπράβο. Αυτό το μαύρο και το άσπρο, να μην τα λέμε μονόπλευρα. Αλλά σίγουρα σε κάθε άθλημα και στο χάντμπολ και στο βόλεϊ παλιότερα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ υπάρχουν αγώνες που έχουν μείνει στην ιστορία. Μιλάμε για μεγάλες προκρίσεις. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, πολύ καλά το λέτε. Εάν δεν χάνανε τα 3 πέναλτι, τα οποία χάνονται πάντοτε, και αν είχαμε τις τελικές φάσεις αυτές, η διαφορά θα ήταν, εγώ πίστευα ότι η διαφορά θα κυμανθεί 1-2, 3 γκολ να φύγει μπροστά ο Ολυμπιακός. Δεν θα ήταν παραπάνω. Αλλά ναι, σταθήκαμε στην τελική φάση μετά τα παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάγκο. Κουραστήκανε. Αυτό λέγαμε στην αρχή. Είναι ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα πάρα πολύ επίπονο. Πάρα πολύ. Δηλαδή 60 λεπτά να ανεποκατεβαίνεις και να τρως ξύλο ασταμάτητα, 27 φάουλ. Πόσο να αντέξεις. Ναι, είναι ένα άθλημα με επαφή σε κάθε φάση. Δεν είναι μία στο τόσο. Δηλαδή. Πολύ δύναμη το άθλημα. Δεν είναι βόλε, δεν είναι μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο, κάθομαι και 3 λεπτά, παίρνω και 2 αναπνοές. Δεν έχει εδώ ούτε δευτερόλεπτο αναπνοές. Παίζει συνέχεια και η μπάλα περνά από τα χέρια σου. 100 φορές. Θα κάνεις ένα λάθος. Επειδή ο κόσμος που ακολουθάει την ομάδα, κύριε Πετρίδη, ξέρει και χάντμπολ, ο σκληρός πυρήνας των οπαδών του Δικεφάλου που είναι δίπλα σας, θα παίξουν και αυτοί το ρόλο τους. Μακάρι να πάνε όλα δεξιά, να κάνει ο ΠΑΟΚ το τέλειο παιχνίδι και να μιλάμε την επόμενη εβδομάδα για μια μεγάλη πρόκριση. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπατε, δεν πρόκειται να πετάξει λευκή πετσέτα. Έρθει δεν έρθει πρόκριση, εντάξει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποτέ δεν το σκεφτήκαμε. Θα πάμε να βαλέψουμε και θα δείτε και δεν θα είναι έκπληξη για μένα να το ανατρέψουμε αυτό, έτσι. Μακάρι. Ξέρω τα παιδιά είναι μαχητές, είναι δυνατοί.
ο κόσμος δίπλα μας με ευπρέπεια, έτσι όπως ξέρει να το κάνει και να είναι βέβαιος, ας έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και θα δώσουν φτερά στα παιδιά. Ανατρέπονται αυτά τα αποτελέσματα. Άλλωστε το είπε χθες και ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τίποτα δεν ξεκαθάρισε. Δεν σας ρωτάω για το πρωτάθλημα. Ας δούμε την προσπάθεια της ομάδας στο κύπελλο και θα έχουμε τον χρόνο. Έχουμε τον χρόνο να τα κάνουμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Ραφαήλ, ακούσαμε τον κύριο Πεδρίτη, τον επικεφαλής της ομάδας. Ξεκάθαρο, νομίζω δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση. Όχι, όχι, ούτε καν. Νομίζω τα είπε όλα, όλα όσα ερωτήματα είχαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από χθες το βράδυ. Νομίζω ότι απαντήθηκαν. Και καλώς το έκανε έτσι και δεν είπε θα δούμε, μπορεί και να πάρουμε. Είναι καλύτερο να λες την αλήθεια. Ναι, ισχύει. Παρά να αφήνεις περιθώρια χωρίς να γίνει τίποτα. Σωστό. Ωραία. Έχουμε κάτι για σήμερα, όχι. Δεν νομίζω. Όχι, να πούμε για το βόλεϊ, αν θέλετε, την κλήρωση που έγινε πριν λίγο, ναι, για τη φάση του 16 του κυπέλου για τους άντρες. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Κομωτινή στις 6 Φεβρουαρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ήταν με γεωγραφικά κριτήρια η κλήρωση, με ομάδες δηλαδή από την Νότια Ελλάδα και τα νησιά και από εδώ από Βόρεια Ελλάδα και Θράκη. Επομένως, εύκολο. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο, φαντάζομαι, για την φάση των 8. Νοκάουτ είναι. Ένα μας παλαδάκι. Τρεις, ναι. Ωραία. Μετά είναι η φάση των 8 και το Final Four. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γρηγόρη Πετρίδη για την κατάσταση στην ομάδα Handball. Θα γεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο, έχω την εντύπωση. Και μακάρι να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πολύ μεγάλη πρόκριση. Θα είναι ιστορική να κερδίσει τον Ολυμπιακό με περισσότερα από 8 τέρματα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και στις 2 ώρες στοίχημαν εκατοντάδες επιλογές από όλα τα αθλήματα. Live stream στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή, όπως εύκολη πρόσβαση είναι και για το online καζίνο της Στίχημαν με τον ίδιο τρόπο. Μεγάλες συγκινήσεις, πάρα πολλά μεγάλα jackpot και πάρα πολλά παιχνίδια. Ρουλέτα, blackjack και όλα τα παιχνίδια slot. Σας υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά σήμερα, πάρετε εγκαίρως να κλείσετε θέση του Τάκη Ζαχαράτο στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, διαδικτυακά στο ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 2-10-7-2-3-4-5-6 και 7 ή αν θέλετε πληροφορίες πάρετε ένα τηλέφωνο στο θέατρο Βεργίνα 2-3-10-4-91-2-91 σήμερα, αύριο, Σάββατο και Κυριακή οι επόμενες 4 παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου που θα είναι στην πόλη μας όλο τον Φεβρουάριο χάρη στην αγάπη που έχετε δείξει προς τον ίδιο. Μαζί μας είναι και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε χαμπλιάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Αλλά στα Alter Ego βρίσκεται και κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. 3 καταστήματα, ένα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterego-fashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να κάνετε έτσι μια αναζήτηση για ό,τι υπάρχει. Και Naxus, το κορυφαίο παπούτσιο που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη την ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nax.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και στα καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη με πολύ καλές τιμές. Και κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέριο Βενιζέλος, θυμίζουμε. Αν ταξιδεύετε, την ευκαιρία να περάσετε από εκεί, είναι πάρα πολύ καλές και οι εκπτώσεις. Μαζί μας ήταν τη δεύτερη ώρα και οι Πετροφές Αβράμολου, τις οποίες θα βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα προϊόντα του Αβράμολου είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιδεολόγο και υγιεινολόγο. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός για να δουλεύει ρολόι και να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα χειμώνα-καλοκαίρι. Και φυσικά όλα τα βότανα για φυσικό αδυνάτισμα. Για παράδειγμα, υπάρχει το βότανο Φυτοσλιμ, λιποδιαλυτικό χαρμάνι βοτάνων σε τσάι και ταμπλέτες για υγιές και γρήγορο αδυνάτισμα. Οι Πετροφές λοιπόν Αβράμολου. Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία Εμπορίου. Εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση του Bayer Press. Θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 2 μέχρι τις 3 με ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Ο Σταύρος Κόλκας, ο Ντόνι Τσακαλέας και όλο το team του Repress. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο. Καλό σας μεσημέρι.